Διώξ τον από εδώ πέρα. Μα πετάει και αντικείμενα, ρε παιδιά. Δεν γίνονται. Ο παδό Λίβερπουλ, ρε παιδιά. Πω, είναι εντάξει, 29 χρόνια χωρίς τίτλο, καημένη. Πάθαμε. Τι γέλα, 29 δεν είναι. Ματσιούκι, χουλικανισμό. 29 δεν είσαι, ρε Ματσιούκι, τι έκανε. Τίτλο πρωτάθλημα είπα, ρε Ματσιούκι. Champions League. Τίτλο εννοώ πρωτάθλημα. Καλά, δεν καταλαβαίνει γιατί με τον Ηρακλή δεν έχει δει τίτλο. Ποτέ, γι' αυτό καταλαβαίνει. Τρία. Όχι. Έχω τρία, ρε φίλε. Όλοι τρία έχουμε. Ναι. Τρία έχουμε. Ναι, ο Ματσιούκης έχει βαλκανικό κύπελο, να ξέρεις. Ναι, μέσα ήμουν. Αυτός δεν ήταν μέσα, εγώ ήμουνα στο μέσα. Στο βαλκανικό κύπελο. Στο τελικό ήμουν μέσα. Στο 2-0. Μπράβο. Μέσα ήμουν εγώ. Πιτσιρικάδες πηγαίναμε. Βέβαια και οι δύο έχετε από τρεις υποβιβασμούς, έτσι. Ναι, 3-1 ήταν εδώ, ναι. Ξέρουμε. Να λέμε και τα αρνητικά, έτσι. Έχετε από τρεις υποβιβασμούς. Δεν θυμάμαι, στο 2-0 σταμάτησα. Εγώ έφυγα στο 2-0. Δεν ακούνε. 2-0 δεν ήταν το σκορ. Ευτυχώς ακούνε οι ακροατές ότι δεν ακούνε. 2-0 ήταν. 2-0 ήταν. 4-1 έληξε. 2-0 ήταν ή όχι. Εσύ δεν ήσουν τότε σε κανένα τραμπολίνο ήσουν και έπαιζε τέτοιο. Να ξέρουν οι ακροατές ότι δεν μαλώνει με εμένα, με το Ματσιούκι απ' έξω μαλώνει, έτσι. Στην περπατούρα ήσουν τότε, Ματσιούκι, στην περπατούρα ήσουν. Όπου χειρονομίες εδώ, πετάει ο άλλος χαμόνι. Δεν ήσουν στην περπατούρα. Τέλος η συμμαχία, τέλος η συμμαχία. Ο δικηγόρος του Ηρακλή πριν 10 χρόνια. Βλέπω πόλεμο. Οχ, οχ, κι άλλο, κι άλλο. Πάει η συμμαχία, ρε Ηρακλής. Οχ, πάει τα κύπελα. Άμα σε δύο σακελαρίδες που πετάς αυτά. Ναι. Οχ. Θα σε αποβάλει τις αιθούσες. Λοιπόν, κύριε... Τι έγινε, καλησπέρα. Κύριε Τρόγια, καλησπέρα. Τι έγινε. Συγχωρεθείτε λίγο. Πάοκλε, Ολυμπιακός Ξάνθη. 1-0 ημιχρόνο. 1-0. Ποιος το βάλει τον κολ, ούτε είδαμε. Τι μας νοιάζει. Αλλά έγιναν και επεισόδια, έγιναν μανούρες, έπεσαν και τρεις κίτρινες στη λήξη του ημιχρόνου. Έτσι, για το κύπελο. Ναι, για το κύπελο. Στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Ξάνθη 1-0. Υπάρχει και το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε λίγο πιο μπροστά, γιατί προέχει ενημέρωση για όλους τους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Αστέρας Τρίπολης, Λάρισα 5-3. Αυτοκτόνησε η Λάρισα. Καλά, ακούτε, ψέματα δεν λέμε. Στο 76 έκανε το 3-3. Ναι. Άρα περνούσε. Αυτοκτόνησε, λέμε, με βάση τη διακοίμαση 4-3, του σκορ. Δεν το βλέπαμε. Με 4-3 περνούσε. 3-2 έληξε το πρώτο μάτς. Έπρεπε να φάει δηλαδή σε 15 λεπτά 2 γκολ και τα φάγε. Μάλιστα. Τώρα πώς τα κατάφερε δεν ξέρω. Να πω την αλήθεια, 5-3. Και ποιο ήταν το άλλο μάτς? Είχε άλλο μάτς. Πανιώνιος Γιάννη ήταν χθες 2-0. 2-0 ήταν, ναι. Αυτό, ναι. Και ΑΕΚ Σαμικός. Α, ήταν, όχι, ήταν το μάτς του Ατρομήτου, ρε. Και ΑΕΚ Σαμικός 5-0. Και το Ατρομήτου πρέπει να τα σημαίνει. 2-1 ήταν, 2-1 νομίζω έληξε. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στους πάμε, γιατί έχουμε αρκετά υποστηρικτές. Ναι, έχουμε, υπάρχει δεσογραφία. Υπάρχει και το μάτς. Μιας και ενημερώνουμε, ναι, ότι στο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ προηγείται της ΟΠΑΒΑ με 49-22. Αρκετά μεγάλη διαφορά. 26-12, ναι, το πρώτο δεκάλεπτο, 49-22 το δεύτερο. Υπάρχουν άλλα δύο δεκάλεπτα. Ναι. Πάμε στους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με πρώτο και καλύτερο το Escobar. Τους φίλους μας τον Μάνο Καλογεράκη και τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Γνωστή πλέον η διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Ανθέων. Και το τηλέφωνο ακόμη πιο γνωστό, το 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί το Escobar για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super Link, Champions Link, Europa Link και της αγαπημένης ομάδας. Να μην πούμε τίποτα άλλο, νομίζω έχουμε αναφερθεί χιλιάδες φορές για το Escobar. Το μαγαζί είναι κουκλίστικο, είναι special. Μία επίσκεψη θα σας πείσει και για να δείτε τα μάτς. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ όμορφη οπαδικά ποιοτική ατμόσφαιρα, να το πούμε και αυτό, για όλους τους φιλάθλους. Ζωγραφίζεις. Έτσι, αλλά και με το που τελειώνει το μάτς υπάρχει special καθαρό ποτό με κρύα πιάτα φανταστικά που δεν έχετε ξαναγευτεί και φυσικά όταν θα δείτε και ποιες θα σας φέρουν τα κρύα πιάτα και το ποτό, δεν θα φύγετε από το Escobar. Ναι. Έτσι. Τίποτα παραπάνω. Transformers. Τίποτα παραπάνω, γιατί πάμε. Την οντισιόν την κάνει ο μέγιστος Νικόλαος Μπουγάτσας. Βέβαια και την τελευταία υπογραφή τη βάζει ο Μάνος Καλογεράκης. Αυτό το δίδυμο, τουλάχιστον όσον αφορά τον θηλυκό κομμάτι, δεν παίζεται. Στα άλλα είναι hasta la vista, baby. Θα το πω αυτό. Λοιπόν. Αυτό θα το πω, ήταν καλή. στο θηλυκό κομμάτι δεν παίζονται, στο αθλητικό κομμάτι κάνουν νερά. Πάμε. Κοντά μας και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Cherkezos, εγγυημένο το σέρβις, γνήσια όλα τα ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία
λογικότατες λαϊκές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελοκίνησης, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Η Ορδάνη Τσερκέζο, σέρβις αυτοκινήτου παντός τύπου στη Νεάπολη. Λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκόρπιο. Γράψτε το τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε από το σέρβις αυτοκινήτων Ιορδάνη Τσερκέζος, για να κάνετε κι εσείς το σέρβις σας, για να πάρετε προσφορές, αλλά για να έχετε και δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας. Σημειώστε το, είναι σημαντικό. Για όσους τουλάχιστον είστε Δυτική Θεσσαλονίκη, κέντρο κτλ. 2310-635-809, 2310-635-809, αλλά και για τους υπολείπους φίλους από τον περιφερειακό και ανατολικά να είσαι, σε 5 λεπτά μέσα είσαι στην Ανδρέα Παπανδρέου 252, είναι πάρα πολύ κοντά από τη γέφυρα του περιφερειακού, από τον κόβο της Νεαπόλεως. Λοιπόν, εγώ να πω για τον κύριο Αβράμογλου, έτσι. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά ή άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Η διεύθυνση πλέον και αυτή γνωστή, έτσι. Υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου είναι η διεύθυνση. Και φυσικά το top σκεύασμα, το Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Επαναλαμβάνω, Αβράμογλου, μία λέξη, τα λέει, τα περιγράφει. Κανα διάλειμμα, κανα, ξέρω εγώ, φυτό τέτοιο για τους τζούφιους δεν έχει, άμα δεν κάνει κούκου. Τι βουλάει, ξέρεις τι νόμιζα να τα πεις, έτσι που ξεκίνησε. Δεν θα μας στείλεις, κυρία Αβράμογλου, κανένα... Κανα κρόκο κοζάνης. Κανένα φυτό σλιμ, κανένα λιποδιαλυτικό χαρμάνι να πιούμε. Κανα κρόκο κοζάνης. Κανένα τέτοιο να φάμε, να πιούμε και νηστική να κοιμηθούμε. Έχει πολύ πράγμα όμως, ξέρω, και για αυτούς που θέλουν να έχουν τόνωση, ρε παιδί μου, και ευεξία σε όλα τα θέματα και να είναι ζωηρή, να μην είναι, ρε παιδί μου, υποτονική σε ιδιαίτερες στιγμές, έχει πολύ πράγμα. Πάμε και στο πόρκετο. Θα πάτε εκεί, Αβράμογλου, θα σας κατατοπίσει σε ό,τι γουστάρετε. Πάμε στο πόρκετο. Εδώ και το υπέροχο ψητοπολείο, μοναδικό ψητοπολείο, πόρκετο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, τις δοκιμάσαμε πρόσφατα, προχθές. Ήταν κουκλίστηκα τα πάντα, έβαλες, λουκουμάκια, σπέσια. Έβαλες και στις τσέπες τρέγια. Τι τσέπες, φίλε. Ίσα δύο πυρουνιές που έλαβα να φάω. Δεν άφησες τίποτα. Δύο πυρουνιές έφαγες, ναι, εσύ. Ναι. Έφαγες εσύ. Έφαγα μισό σουβλάκι, μισό μπιφτέκι και λίγο γύρω, δύο πυρουνιές γύρω. Αυτά έφαγα. Δύο πυρουνιές γύρω. Δεν πρόλαβα να φάω, ρε φίλε. Ποιος έφαγε, ρε. Εσύ ήσουν 45 λεπτά, ήσουν έξω και έτρωγες. Εγώ? Ναι, πριν. Πού τα έβαλα. Το διάλειμμα, ναι, και κατά τη διάρκεια τη. Τα γλυκά, το γλυκό, το γλυκό. Ποιο γλυκό. Που έφερε ο Χρήστος. Δύο πυρουνιές μιλφέιγα έφαγα. Σιγά μην άφηνε. Ποιος τα έφαγε όλα, ρε. Γρηγορία και εσύ. Α, και εγώ και Γρηγορία. Ναι. Ο Χρήστος δεν ακούμπησε τίποτα. Ο Χρήστος. Τον υποστηρίζω. Ναι. Είναι φανταστικό παλικάρι. Τι? Φανταστικό παλικάρι και αυτός έχει νοοτροπία από οξύ. Απορώ. Με την καρδιά μου. Τόσο όχι, καλό παλικάρι, τόσο, ναι, μάγκας που είναι μεγάλος. Είναι. Πώς ανήκει σε αυτό το στρατόπεδο. Εδώ είχε χεσμένος να πει μια καλημέρα. Καλησπέρα. Μόλις τον είπε ο ποιοτικός, ο καλός ο άνθρωπος μπήκε. Ο καλός ο άνθρωπος μπήκε. Μόλις τον, δεν είπα δεύτερη κουβέντα. Ναι. Ο Χρήστο, σε παρακαλώ. Ναι. Σωστά. Και κάτσε και 10 λεπτά. Αφού τον έκανα ρεζίλ εγώ. Τι ρεζίλ. Που με έκανε δεν ρεζίλ. Έχει σημασία. Εγώ τον είπα και μπήκε. Λοιπόν. Συνέχισε. Ψητοπολείο Πορκίτρο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις. Ντόπια κρεατικά. Χειροποίητε τιμιέ να τρέχουν τα σάλια σας. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέρκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο. Καραουλή και Δημητρίου 52 διεύθυνση, πρώην διοικητηρίου, Δελιβεριά, παραγγελίες τώρα, τώρα πάρτε. 2310-520-555, επαναλαμβάνω, για να καραγουστάρετε special κρεατικά, υπέροχες μερίδες, φανταστικά σάντουιτς, μπέργκερς, ό,τι γουστάρετε. Να τρέχουν τα σάλια σας. Είπαμε, 2310 καλείτε, 520555 και υπάρχουν λαχταριστές προσφορές. Δύο μπέργκερς με γύρω, μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρουλάκια. Ένα special burger, μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις, μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλάμπ αλατικών σε μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά, εφόσον κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε κουτραντάν έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία το πορκίτο. Αυτά και με τους αυτά. Να ξεκινήσουμε. Δεν πιστεύω να θες. Να πούμε δύο-τρία πράγματα. Θα ήθελα πριν κάνουμε οτιδήποτε, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Γιάννη, πάρε σε παρακαλώ τον Νίκο τον Μοσκοβίτη. Καλύτερα έτσι. Να κάνουμε μία σύνδεση. Από σωστό το αυτό. Ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΟΠΑΒΑ
για να μας ενημερώσει ο Νίκος ο Μοσχοβίτης που βρίσκεται για το τι γίνεται στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Να πούμε μέχρι να έχουμε τον Νίκο στη γραμμή ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο handball από τον Ολυμπιακό νομίζω με 8 γκολ διαφορά. Θα το επιβεβαιώσω και θα σας ενημερώσω. Πάμε όμως τον Νίκο Μοσχοβίτη να έχουμε μια πρώτη σύνδεση από το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. ΠΑΟΚ Όπαβα, ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, μετά από περίπου 1,5 λεπτό εδώ, 50-25 είναι το σκορ. Ο ΠΑΟΚ πολύ εύκολα από το ξεκίνημα από την πρώτη περίοδο και ουσιαστικά με ένα 19-0 στην δεύτερη περίοδο που έκανε το 26-16, 45-16, έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Το ενδιαφέρον σίγουρα ένα τρίποδο του Τέμπης γίνεται το 53-25. Το ενδιαφέρον σήμερα είναι λίγο παραπάνω στο καινούργιο πρόσωπο που έχει ο ΠΑΟΚ, τον Αμερικανό ψηλό τον Τζον Τρέντ Τζέφερσον, ο οποίος έχει 6 πόντους, έχει μια τάπα, έχει δώσει 2 ασίστ, έχει πάρει και 3 rebound και γενικότερα έχει δείξει σε καλή κατάσταση ο Αμερικανός, μια καλή ευκαιρία σήμερα και λόγω του αντιπάλου να πάρει χρόνο να μάθει σιγά σιγά τους καινούριους τους συμπαίκτες με 2 προπονήσεις ο Τζέφερσον, που εδώ κάνει ένα πολύ ωραίο κάθμα από την ασίστ του Γκος, καθώς προπονήθηκε χθες, προπονήθηκε και σήμερα το πρωί με την καινούργια του ομάδα και σιγά σιγά προσπαθεί και αυτός να μπει έτσι στο ρυθμό. Έτσι κι αλλιώς συνέχεια είναι πολύ απαιτητική για τον ΠΑΟΚ. Τι θέση είπες παίζει Νίκο? Σέντερ. Θα αντίθει αντί του Μορέιρα. Λίγο διαφορετικός παίκτης, παρότι ο σωματότυπός τους, μπορεί να είναι και το ίδιο νούμερο έτσι όπως τον βλέπω εδώ, ταιριάζει, αλλά είναι άλλος παίκτης. Ο Τζέφερσον δεν είναι τόσο πολύ... είναι παίκτης πάνω διαφορετικός, αλλά σίγουρα το ότι ήρθε ένας παίκτης του Μωρέ είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι, παιδιά, εντάξει, τώρα η νίκη είναι καθαρισμένη, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Η αποχώρηση του Αθηναίου οφείλεται σε οικονομικά προβλήματα, Νίκο? Ναι, είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Και το οικονομικό και το γεγονός ότι δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε. Βρήκε την πρόταση που περίμενε από το εξωτερικό. Σήμερα νομίζω ότι ανακοινώθηκε από την γαλλική την Provence και συνεχίζει εκεί. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στην περιφέρεια, εντάξει σίγουρα χάνει ένα παίχτη που είχε ρόλο στο rotation, ίσως να περίμενε περισσότερο και ο ΠΑΟΚ από αυτόν, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στην περιφέρεια έχει λύσεις. Με Γκος, με Χάτσερ, με... πώς το λέει το άλλο το παιδί? Έχει τον Κόνιαρη, έχει παίχτες ο ΠΑΟΚ στην περιφέρεια. Σίγουρα χάνει ένα σημαντικό παίχτη, αλλά δεν είναι μόνο ότι ο Αθηναίος είχε παράπονα από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ είχε παράπονα από τον Αθηναίο γιατί δεν κατάφερε να βρει τον συμβόλαιο είχε, το ρόλο. Θυμάσαι, χοντρικά. Ο Αθηναίος είχε συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν και φέτος τα λεφτά ήταν στα 70 χιλιάρικα. Τα γλιτώνει ο ΠΑΟΚ αυτά. Φέτος και του χρόνου 70. Όχι, φέτος. Α, φέτος 70 και του χρόνου. Εντάξει, μια 150 καλά είναι που γλιτώνει. Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει φως στο τούνελ στο οικονομικό ζήτημα, Νίκο? Εντάξει, το ΠΑΟΚ το ψάχνουν. Από το Σάββατο θα ξεκινήσει μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή? Με την ονομασία Keep ΠΑΟΚ Alive, που θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να βοηθήσει και να πάρει και πίσω κάποια έτσι ανταποδοτικά ωφέλη. Είναι σε αυτό το πλαίσιο αυτή η διαδικασία. Θα ανακοινωθεί πιο επίσημα αύριο από πλευράς ΚΑΕ και από το Σάββατο θα είναι στον αέρα αυτή η πλατφόρμα, προκειμένου όποιος θέλει να βοηθήσει από 5 ευρώ μέχρι 1.000 θα μπορεί να βάλει δηλαδή όποιος θέλει μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και με την κάρτα του λογικά, έτσι, με πιστωτική κάρτα ή με την κάρτα... Πιθανολογώ πως ναι, αλλά νομίζω θα γίνεται και από το παλατάκι θα μπορεί να βοηθάει όποιος θέλει με τριτά ή τέλος πάντων με... Κάποιος που δεν έχει εξοικειωμένος με το ίντερνετ, τέλος πάντων, να μπορεί να βοηθήσει. Πολύ ωραία. Νίκο, επειδή δεν το γνώριζα εγώ αυτό, θα θέλω λίγο λεπτομέρειες και να το συζητάμε λίγο και στη δική μας εκπομπή. Έτσι, μια αναφορά να κάνουμε. Ναι, βεβαίως. Κοίταξε, ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε. Ναι. Επικοινωνήθηκε χθες στους εκπροσώπους του τύπου. Αύριο θα γίνει μια πιο αναλυτική παρουσίαση μέσω social media για να το καταλάβει ο κόσμος. Και το Σάββατο, που είναι και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα είναι και επίσημα έτσι στον αέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει Νίκο, κάναμε μια 58-32 είναι το σκορ. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Πιο πολύ ενδιαφέρον σήμερα το ΠΑΟΚ είναι στα άλλα παιχνίδια που ξεκινάνε σε 9.
από στιγμή που το έχει καθαρίσει, δηλαδή το Φριμπούργκ Ναντέρ και το Χολόν Τενερίφη. Εντάξει, Νίκο, θα τα πούμε και προς το τελείωμα της τέταρτης περίοδου. Βεβαίως. Έτσι, για να δώσουμε και τελικό σκορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρξει κάτι αξιόλο, κάτι σημαντικό που πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές, διακόπτεις ανά πάση στιγμή και παρεμβαίνεις. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για το handball, Ολυμπιακός Παύλα Όμιλος Ξινή, ΠΑΟΚ για το κύπελο, 32-24 στο πρώτο μάτς. Οι δύο ομάδες, στον Πειραιά έγινε το μάτς, οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά σε μία εβδομάδα στο κλειστό της Νεαπόλεως. Έτσι, εκεί που ο ΠΑΟΚ θα καλείται να κάνει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση. Τα 8 γκολ είναι πάρα πολλά διαφορά, αλλά ποτέ μιλές, ποτέ. Να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να πούμε και στα θεματάκια. Έχουμε να σχολιάσουμε. Υπάρχει η δισογραφία. Υπάρχει πάρα πολύ. Υπάρχει συνέντευξη του Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Θοδωρή Καρυπίδη χθες. Δεν πιστεύω για το μάτς να πεις τίποτα για το χθεσινό. Δεν νομίζω να. Θα πω δύο-τρία πράγματα. Ναι, θα πω. Καλό, οκ. Θα πω όχι για το όσον αφορά την έκβαση του σκορ. Δεν θα αναλύσουμε. Τι να αναλύσουμε τώρα με την Παναγάκη. Θέλω να πω όμως δύο-τρία πράγματα που είναι σημαντικά. Έτσι. Πάμε στο break. Πάμε στο πρώτο break. Και ερχόμαστε. Γραμμές θα ανοίξουμε λίγο αργότερα. Έτσι, όσοι φίλοι θέλουν να συζητήσουμε κάποιο θέμα, έως ότου ανοίξουμε γραμμές, FM κενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Όλα τα μηνύματα που είναι μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν. Επιστρέψαμε. Διώξω να δεν γίνεται. Τι να το διώξω, ρε φίλε, τι είναι, του παππού μου το χωράφι να το διώξω. Κύριε Ματζούκη, πιέτε! Λύσαξε, πάω. Γιατί κύριε Ματζούκη. Δημιουργήθηκε με τον Τρίτον και έκανε συγχώνευση με το ποδόσφαιρο με την Ολυμπιάδα. Λοιπόν. Εδώ βλέπω επίσημο ονομασία στη Wikipedia. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πανθεσσαλονίκη, Αθλητικός Όμιλος των Υπολιτών. Λέει όμως, για να τα λέμε όμως. Λέει το 2001 η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης, ναι, τι έκανε. Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Ναι. Ήταν ένα βήμα πριν τη διάλυση. Μετά από οικονομική βοήθεια που έδεσε ο Ηρακλής στην Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης και έπειτα από πρόταση που έγινε στον ΠΑΟΚ, αποφασίστηκε να λάβει την ομάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την εσωμάτωσε στα αθλητικά του τμήματα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με οικονομική βοήθεια από το γείτονα. Απορρόφησε, δηλαδή σας φουγκάρι τράβηξε, απορρόφησε την Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης, την ενσωμάτωσε, ουσιαστικά την έσωσε και πήρε μετά το τμήμα. Επίσημη λοιπόν ονομασία σήμερα, αν πατήσετε Wikipedia στο ποδόσφαιρο του γυναικείου, είναι Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικός Όμιλος Κώστας Αθηναίων. Αδικό έχει ο Ματζούκης, δεν την πήρε στην. Να ολοκληρώσω. Ματζούκη, μπες μέσα για το σκορ. Η οποία αυτή η ομάδα γυναικεία έχει 13 πρωταθλήματα, 6 κύπελα Ελλάδος, 5 double και ανελειπή συμμετοχή. Μπράβο. Ή στο Champions League. Να μην μιλήσουμε για το handball, γιατί εκεί παρεξηγήθηκε ο κύριος Ματσούκης, γιατί είπαμε Ολυμπιακός, Ξινή και τα λοιπά. Και ο ΠΑΟΚ λέγεται TV Βεργίνα. ΠΑΟΚ Βεργίνα TV. Ποιον ενσωμάτισε? Τον Τρίτονα. Ναι, τον Τρίτονα. Το Βεργίνα TV τον Τετράτονα. Λογικά χορηγός. Τι είναι, πρόσεξε λίγο, γιατί μπήκα εγώ και είδα. Τον Τρίτονα απορρόφησε. Επίσημη ονομασία που απορρόφησε και εκεί τον Τρίτονα λέγεται Πανθεσσαλονίκη, Δυτικός Όμιλος των Υπολιτών. Έτσι, όπου και να δεις, δεν υπάρχει αυτό που θέλει. Όπως και αποχωρεί ο κύριος Ματζούκης. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Α, Επιρακλής, δεν φταίμε εμείς τώρα που γίνατε. Κάποιοι άλλοι φταίνε. Αυτούς πάτε να κυνηγήσετε. Λοιπόν, τι να κάνω. Λοιπόν, έλα, έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Σταμάτα σε Άρη Μαρμούρη. Τι Μαρμούρης. Άρης Μαρμούρης στο βόλι, λέγω σου. Ο πρώτος που έφερε τίτλο στην πόλη. Στο βόλι. Τι πάσε. Βρε, τι μετά, ο πρώτος είπα. Τώρα. Μπράβο, ναι, πρώτο, ναι. Γιατί, τώρα, το Ηρακλής πήρε το πρώτο στο τώρα μάρκετ. Τι γίνεται στο βόλεϊ. Μετά. Πού είστε, ρε, πού είστε. Ναι, καταρχήν εσύ Ματσούκη μην μιλάς για handball, δεν έχεις τμήμα handball. Χάντμπολ δεν έχεις. Ναι, γυναικείο ποδοσφαίρο έχεις. Σκάκι έχεις. Μην μιλάτε. Δεν έχεις. Άντε Ματσούκη, καλά σου. Άντε, έβαλε γκολ και ο Γάβρος δεύτερο. 2-0. Πάντε φύγε βαριά σκιά. Μπράβο Ματσούκη. Πάρε και σε άλλες ομάδες και κάνε. Μαγκιά μου, ρε φίλε. Πήρα άλλες ομάδες μαζί μου και πήρα 13 πρωταθλήματα, 6 κύπελα και 5 τάμπ. Τα πολλά είχε πριν. Τι να κάνω. Πολλά είχε πριν. Τι να κάνω. Λοιπόν. Να. Λοιπόν. Κύριε Τρέγια, θα πάμε λίγο στα του. Θες να πεις πρώτα. Πάμε, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη του, του Προέδρου σου χθες. Πήγε να μιμηθεί το Θοδωρή Ζαγοράκη. Τι έκανε, έτσι, όσοι δεν γουστάρετε, λέει οι πιο ψύχρεμοι, ξέρω εγώ, να έρθετε στο γήπεδο. Ναι, θα τα πούμε. Εσείς που δεν είστε ψύχρεμοι, μιλάμε, μην έρθετε στο γήπεδο. Ένα Θόδωρε, κοίταξε λίγο, Θόδωρε. Και οι δύο Θόδωρε. Έτσι. Καλά, πες τα πρώτα εσείς, να πω κι εγώ μετά. Και οι δύο Θοδωρίδες είστε. Και ο Ζαγοράκης και τα μπούτια μας. Και ο Ζαγοράκης και ο Καρυπίδης. Αλλά δεν γίνεται να μιμηθείς ο Ζαγοράκης. Γιατί ο Ζαγοράκης ήταν ποδοσφαιράνθρωπος. Πιο πολύ έβλεπε το χορτάρι του γηπέδου παρά την κρεβατοκάμαρά του.
στα χρόνια που είχε ζήσει, όταν έκανε εκείνη τη συγκεκριμένη δήλωση. Εντάξει. Mm. Ο άνθρωπος δηλαδή έπαιξε και εθνική Ελλάδος, κατέκτησε το Euro. Ήταν στον ΠΑΟΚ, ήταν στην Αγγλία, ήταν στην ΑΕΚ. Αλλά ο ένας μπορεί να το πει, ο άλλος είναι, δεν μπορεί. Είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Άσχετα που δεν συμφωνώ εγώ. Είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Ναι. Έτσι. Είχε και ένα προπονητή τον οποίο. Ο άλλος λεγόταν φίλε, Φερνάντο... και ο άλλος δεν έβαλε φράγκο όμως. Για να κάνουμε διάλογο. Να πω εγώ τι θέλω και πέσει ότι κάνουμε διάλογο. Έτσι. Θα μιλήσει. Για το... Είχε ένα προπονητή στον πάγκο που λεγόταν Φερνάντο Σάντο, ο οποίος αυτός προπονητής κατέκτησε πανευρωπαϊκό κύπελο. Και τον βρίζατε τότε. Με την Πορτογαλία. Και τον βρίζατε σαν προπονητή του ΠΑΟΚ. Ποιος ο Σάντος. Μήπως μπερδεύεσαι. Λες. Δεν υπήρχε γκρίνια για τους άντρες. Κοίταξε, μικρή μερίδα, μερίδα οπαδών σε όλους τους προπονητές υπάρχει. Εδώ, εδώ, κάζαν, εδώ λέγανε. Γιατί ένα λεπτό, μου λες ότι εδώ ο Σάντος... λέγανε Λόραντ και Παντελάκη τον Μπούλο. Ένα λεπτό. Γιατί δεν είναι πολλά χρόνια πριν. Επί Σάντος δεν υπήρχε γκρίνια στον κόσμο του ΠΑΟΚ επί Σάντος. Για τους Σάντος. Την πρώτη χρονιά. Άσε, δεν μιλάω για τις σαρδέλες. Γενικά. Για τις σαρδέλες. Τις επόμενες χρονιές πώς θα υπάρχει. Ενώ, γιατί είχε κάνει ένα πλάνο τριετίας και είπαν σε μια τριετία ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστεί. Δύο χρόνια δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ. Νομίζω έμεινε. 2,5. Το 10, 2,5. Έφυγε. 10 Μάρτιο έφυγε. Το 10 του Μάρτιο έφυγε. Άρα δύο έμεινε. Δύο γεμάτες χρονιές. 2,5. 2,5 χρονιές έκανε. 2,5 χρονιές. Ναι. Okay. Δύο γεμάτα πρωταθλήματα. Μπράβο. Κανείς δεν τον έκραζε. Γιατί μετά τη χρονιά από τις Αρδέλες που έγινε και συγκεκριμένη δήλωση. Mm. Γιατί ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας και όσοι είχαν αναλάβει τότε με διοίκηση από το δικείο του ΠΑΟΚ είχαν κάνει μια δήλωση. Την πρώτη δήλωση που κάναν και είπαν ότι βάζουμε ένα πλάνο τριετίας. Όχι διετία, συγγνώμη. Και σε βάθος χρόνου περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ τότε ήταν στην εντατική με μηχανική υποστήριξη. Έτσι ήταν με 117 χρεωστικά φάξ στην πλάτη του. Ήταν και τι δεν ήταν. Και καλά, τέλος πάντων που ήρθε εκείνη την εποχή τότε ο Ζαγοράκης με Γιάννη Παπαδόπουλο στα οικονομικά την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά, επαναλαμβάνω, που βελτιώθηκαν τα πάντα και στην ουσία σώθηκε οικονομικά ο ΠΑΟΚ. Εκείνη την πρώτη χρονιά με διαχείριση Θοδωρή Ζαγοράκη του επιτελείου του και επιβλέπουν στα οικονομικά και γενικό κουμάντο στα οικονομικά το Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Μετά τη δεύτερη-τρίτη χρονιά άρχισαν κάποιες μορφές κακοδιαχείρισης, θα τις ονομάσουμε εμείς, και αποτέλεσμα είχε το τέλος του Ζαγοράκη και του Βρίζα με πόρισμα ορκωτών λογιστών 75 σελίδες που πραγματικά δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ας μην πάμε στο παρελθόν, πάμε στο τώρα. Εγώ από ό,τι έπραξα και, και κρίνω την τοποθέτησή μου, έτσι, δεν μου άρεσε αυτό που είπε ότι εγώ το καλοκαίρι έκανα μεταγραφές και κάποιοι άλλοι έπαιρναν ομάδες. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο ποιητής. Τι είπε, το καλοκαίρι έπαιρνα. Το καλοκαίρι εγώ έκανα μεταγραφές ποδοσφαιριστών και κάποιοι άλλοι λέει έπαιρναν ομάδες. Ναι, έκανε μεταγραφές σε ομάδες. Προφανώς θα εννοούσε κάποιον ανταγωνιστή του, όπως το θεωρεί αυτός. Γιατί για, για αυτόν που εννοούσε δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός. Αλλά δεν ξέρω αν εννοούσε μήπως τον εννοούσε, μήπως εννοούσε τους πιθανούς κάποιους πιθανούς αγοραστές που φαινόταν το καλοκαίρι για τον Άρη, οι οποίοι από ό,τι εκ των πραγμάτων φάνηκαν ότι ήταν πολύ αδύνατοι οικονομικά, φαίνονται ας πούμε, και στον συμπολίτη τον Ηρακλή. Τέλος πάντων. Και γενικά και στην. Ναι, okay. Αυτό λογικά θα εννοεί. Δεν κοίταξε, νομίζω. Εσύ το πήρες για την ομάδα σου. Δεν νομίζω αυτό να κολλάει στην ομάδα σου. Οπότε. Ναι. Okay. Όχι, το καλοκαίρι υπήρχαν τέτοιοι. Αυτό που εισέπραξα. Για τον Τόμ Παπαδόπουλο, λογικά είναι αυτό. Από τους, λέω εγώ. Από όσους φίλους τέλος πάντων ζήτησα και έχω αριανούς. Είναι δυσαρεστημένοι από τις. Είναι δυσαρεστημένοι από όσα άκουσαν. Ωραία. Και θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος τη δεδομένη στιγμή έχει ως ταβάνι την πέμπτη, έκτη θέση, την καλύτερη να βγει σε Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τον Άρη πρωταγωνιστή. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ένα. Να τα πάρουμε για να πω και εγώ και να πω την άποψη. Αυτά δεν νομίζω και ο ίδιος να έχει πει ότι με δική του προεδρία ή με δική του οικονομική ισχύ μπορεί να κάνει τον Άρη πρωταθλητή. Δεν νομίζω να το έχει υποστηρίξει αυτός. Δεν νομίζω. Κοίταξε, είπε, πάρα μάλιστα πολύ αργιανή, είπε. Τώρα πάω σε αυτά τα. Την τρίτη συμφωνώ. Αγωνιστική, αλλά λέγανε. Άσερε, εγώ γι' αυτό να λέω. Άσερε, Αριανούς. Όχι, άσερε, γιατί ποστάρα τη βαθμολογία. Άσερε, φίλε, και υπάρχει. Εγώ θα σου δείξω Παοξή που έλεγε μετά το 1-1 με την. Με την Μπενφίκα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει με τελικό Champions League. Μπορούσε. Κοντά ήταν. Όχι με τελικό. Η μη τελικό. Λέει η Μπαρτσελώνα λέει είναι πεσμένη. Η Μάντσεστερ δεν υπάρχει. Άκουσε, η Γιουβέντους. Ζάχο. Μη συγκρίνεις, δε φίλε. Τι να μη συγκρίνω, ρε φίλε. Δεν συγκρίνεται τώρα ένα Βλάξ που δεν νιώθει να το γράψει. Και οι άλλοι πόσοι ήταν δηλαδή. Πάνω. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να σου αριθμίσω. Αλλά έβλεπα ω όποιον Αριανό έμπαινα τη βαθμολογία. Εντάξει. Πώ τη βαθμολογία. Γιατί 4 χρόνια ο Άρης να παίξει αλφαεθνική. Μαζί σου. Και λίγο η καζούρα, λίγο τέτοιο. Εντάξει. Μαζί σου. Ο Άρης δεν πήρε πρωτάθλημα όταν είχε πολύ καλύτερη ομάδα και όταν το πρωτάθλημα ήταν διαφορετικό. Όχι τώρα. Είπαμε τώρα μιλάει το χρήμα 99%. Έχει το χρήμα.
Και επαναλαμβάνω για να πω και τα σωστά που συμφωνώ. Δεν νομίζω να έχει παραδεχτεί ο ίδιος, να έχει πει ποτέ ο ίδιος ότι αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι επί δική του προεδρίας και με δική του οικονομική ισχύ μπορεί να κάνει τον Άρη να διεκδικήσει, όχι να πάρει, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να το έχει πει αυτό. Το ταβάνι του είναι εκεί όπως το λες, στο UEFA. Δεν νομίζω να μπορεί περισσότερο άνθρωπος. Και το θετικό είναι ότι δεν έχει τάξει ποτέ. Δηλαδή, δεν έχει τάξει λαγούς με πετραχίλια που έχουν κάνει ήδη άλλοι στο παρελθόν. Και ότι έχει βάλει χρήματα. Αυτά είναι, τα σίγουρα και τα θετικά. Απ' την άλλη, κάτσε λίγο να το ξεκινήσω διαφορετικά. Να πάω με λίγο πρώτα στο τέτοιο για να τελειώσω εγώ και μετά πες ό,τι θες εσύ. Πέντε λεπτά έχουμε μισό πολύ. Λοιπόν, γιατί εμείς δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφοι, να πω το τελείως έτσι ρεπορταζιακό, ότι εδώ φαίνεται μια ανάσα είναι ο Άρης από το Λάρσον. Δεν τον ξέρω τον παίκτη. Λάρσον μας πάει το μυαλό μας. Ένα καλό Λάρσον, φυσικά και δεν είναι αυτός. Ένας 31 χρονών, ο οποίος από ό,τι διαβάζω παίζει, λέει, σε όλες τις θέσεις μπροστά. Λογικά για αντικαταστάτη του Μπρούνο Γκάμα είναι, δεν υπάρχει άλλη λογική. Και φυσικά και ο Ρος υπέγραψε, έρχεται αύριο Θεσσαλονίκη. Σκοπός είναι για τον Ρος ειδικά, αν μπορεί να παίξει την Κυριακή. Αν μπορεί να παίξει, δηλαδή είναι σε κατάσταση να παίξει, λογικά θα παίξει. Στόπερ είναι αυτός, έτσι. Στόπερ είναι. Αλλιώς οι άλλες εναλλακτικές λύσεις είναι. Αυτός είναι ο Αντιμαυράη που λέμε. Ναι, αυτός είναι, ακουγόταν και νωρίτερα νομίζω. Οπότε ήταν δηλαδή στα. Δεν είναι δηλαδή τον βρήκαμε τώρα, περνούσα απ' έξω. Ακουγόταν το όνομά του και τις προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα ήρθε σε συμφωνία. Υπάρχει και ο τραυματισμός φυσικά και του. Κόλλησα τώρα. Λοιπόν, άμα. Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης δεξιά είναι. Του center back, ρε. Πω, τι κόλλημα έφαγα τώρα. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο. Σκοπός είναι ότι αν ο άνθρωπος. Του Βέλεθ, ρε φίλε. Όλοι τραυματίστηκαν. Όλοι τραυματίστηκαν. Νοσοκομείο είναι ο Άρης. Νοσοκομείο είναι, αν και βλέπω κάποιες επιστροφές, θα τις πούμε και αυτές. Λοιπόν, ότι. Μα κάνει να γίνουν καλά, λέω γρήγορα οι άνθρωποι. Αλλά να μην παίξουν Κυριακή. Δεν είσαι κακό πρόεδρος. Ζάχο. Γι' αυτό η κάμερα χρησιμεύει καμιά φορά. Μακάρι και το μορφανό. Μακάρι, πέρασε από το μικρόφωνο το μακάρι. Η φάτσα σου δεν περνάει από το μικρόφωνο. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Λοιπόν. Κωνσταντινίδης την κλείτωσε. Ναι. Τι την κλείτωσε, σοβαρά? 1,5 μήνα μόνο. Εντάξει. Πριν το Πάσχα να επιστρέψει. Σου λέω, είχα κάποια τραχάματα, δεν παρακολούθησα πολύ την δισογραφία, να μην λέω ψέματα. Λοιπόν, άρα για να πω και στα πιο σημαντικά σε αυτά που είπε ο κύριος Καρυπίδης. Λέω ότι αν ο άνθρωπος είναι. Μπορεί να παίξει, θα παίξει κατευθείαν. Αυτό λέει η λογική. Οι εναλλακτικές είναι ή ο Μπάσα να έρθει πίσω, ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πιτσιρικάς, Σταμπουλίδης, αυτές πώς λέγονται, να παίξει. Το θεωρώ πιο ρίσκο αυτό. Ο Μπάσα μόνο με την ΑΕΚ έπαιξε πίσω. Και προχθές έπαιξε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στα 15, στα 16 μάτς. Τον έβαλε. Αναγκαστικά ήταν. Με το κύπελο στα 20 μάτς έχει παίξει 2. Το ένα ήταν με την ΑΕΚ. Αναγκαστικά είναι. Τα πειράματα του Ερέρα. Στην Τούμπο τα χάσαμε 3-2 τρέγια, να σου θυμίσω. Το. Δεν θυμάμαι, νομίζω 2000 ήταν. Έπαιξε ο Μπατίστα και ο Χαριστέας center back. Ποιο ήταν στο Μπλάκμαν. Ο Μπλάκμαν. Σοπα, ναι. Και ο Χαριστέας έπαιξε center back. Σε εκείνο το 3-2 που χάσαμε, που φάγαμε εκείνη τη μέρα, όσα φάγανε προχθές στο Σύνταγμα Δακρυγόνα, φάγαμε εκείνη τη μέρα. Και δεν άνοιγαν και τις πόρτες να βγούμε και έξω εμείς που. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε μέσα και στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο. Μέσα στο γήπεδο, λέω. Μέσα στο γήπεδο και κλειστές πόρτες. Δεν άνοιγαν. Φάγατε εσείς, έφαγε εγώ. Το γήπεδο. Δεν έφαγατε μόνο εσείς. Ναι, σε εμάς ήταν. Γιατί στην 7 δεν είχε δηλαδή. Ήταν ο άνεμος, στην, ήταν νοτιοδυτικός. Και. Ένα, δηλαδή η 7, ναι. Η 7 είναι, ναι. Είναι η 8 που πηγαίνατε εσείς, είναι και η 1. Δηλαδή ναι. Αν είχατε πρόβλημα. Είχαμε εσείς, τη μισή 7, την 8. Σίγουρα θα είχαν πρόβλημα και τα παιδιά στην 7. Εκεί στα επίσημα και στην 6 έπιανε και στην 1. Στα τέτοια, στα επίσημα λίγο φάγανε. Εντάξει. Ήταν μέχρι και τον άνεμο, γιατί τον κατευθύνατε με τεράστιους ανεμιστήρες. Ναι, τι θα ακούσουμε. Έπρεπε να ανοίξουν τη θύρα. 7-6 να φύγουν μερικοί από εκεί και την ένα να φύγουν από την άλλη μεριά. Ναι, θα γίνονται τίποτα. Ναι, όχι, είμαι σίγουρος. Στις δύσκολες στιγμές ενώνεται, ο Έλληνας ενώνεται. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στα αυτά που είπε ο κ. Καρυπίδης, έτσι πολύ επιγραμματικά. Νομίζω και αύριο και μεθαύριο θα μπορούμε να πούμε πραγματάκια, γιατί η άποψή μου είναι, όπως την έγραψα και στο Facebook, η άποψή μου είναι ότι δεν πρόσθεσε τίποτα η συνέντευξη τύπου. Θεωρώ μια χρίαστη. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν πρόσθεσε κάτι νέο. Δεν ξέρω, εσύ την άκουσες, τη διάβασες. Δεν πρόσθεσε, δεν είναι βέβαια στο του πεδίου σου, αλλά λέω μπας και είχες έτσι άποψη, προφανώς μόνο εκείνο ήθελες να σχολιάσεις. Θεωρώ, θα σου πω, όλα θα σχολιάσω δύο-τρία πραγματάκια που θεωρώ εγώ. Θεωρώ ότι ήταν αχρίαστοι, εφόσον λέχθηκαν μόνο αυτά,
τη θεωρώ αχρίαστη. Δηλαδή δεν πρόσθεσε κάτι, δεν μάθαμε κάτι νέο από τη συνέντευξη αυτή. Έτσι θεωρώ. Τη θεωρώ αχρίαστη και θεωρώ ότι επειδή το ανέφερε και ο ίδιος ο κ. Καρυπίδης ότι για την λέξη αυτή την εσωστρέφεια, ότι έστω και ένα κόκο πρόσθεσε σε αυτό που ο ίδιος θέλει να αποφευθεί. Η εσωστρέφεια. Πρόσθεσε έστω και ένα γραμμάριο σε αυτό το πράγμα. Όταν τα βάζεις, επαναλαμβάνω, ήταν δεύτερη φορά το κάνω αυτό το σχόλιο. Όταν τα βάζεις με τον κόσμο, άσχετα ακόμη κι αν έχει δίκιο σε αυτό που λες, ότι κάποιοι βρίζαν, κάναν, ράναν και τον Παντελίδη λέει, βρίζαν και κάποιους παίκτες και τον ίδιο μπορεί. Είπαμε, ο κόσμος είτε δίκιος είτε άδικος είναι πάντα εκεί. Όλοι οι άλλοι είστε περαστικοί από το σύλλογο. Και εσύ κύριε Καρυπίδη και ο κύριος Παντελίδης, έτσι, και σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στο όνομα. Ναι. Δεν, όπως θα υπάρχει και η αποθέωση δίκαια ή άδικα, χωρίς να έχεις κάνει κάτι μπορεί να αποθεωθείς, έτσι και άδικα ή δίκαια μπορεί να υπάρχει και το αντίθετο. Πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με αυτά τα πράγματα, ειδικά όταν υπάρχει πολλής κόσμος από πίσω. Δεν μπορεί, όπως είπε και ο Τάσος, να ξεχωρίζεις τον κόσμο. Εντάξει, είπαμε. Σίγουρα το να βρεις τον προπονητή της ομάδας δεν είναι καλό πράγμα. Κακός δεν... που αναφέρθηκε, δεν, είναι, ναι, δεν υπάρχει ουσία. Όταν είπα στην αρχή. Δεν υπάρχει ουσία να αναδιώσεις. Όταν είπα στην αρχή. Κανένα. Όταν είπα ότι θεωρώ αχρίαστη, εφόσον αυτά ήθελε μόνο να πει, δεν ξέρω εκτός αν ήθελε να πει και άλλα πράγματα τα οποία ξέχασε ή θεωρεί. Αυτά μπορούσε να κάνει ένα ταμείο στο τέλος της χρονιάς. Διότι από το ταμείο θα κρυθούν όλοι. Τι έγινε. Να βγάλουμε τον Νίκο, ένα λεπτό έχει μείνει. Εντάξει, στο τέλος μου, αφού είναι 50 πόντι είναι. Τι να το βγάλω. 50 πόντι είναι. Να πω ότι ήταν σημαντικό. 50 πόντι, τι κέρδισε ο Πάκ. Λοιπόν, θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, δεν ακούσαμε κάτι. Και αυτή η συνέντευξη τύπου θα την περίμενα στο τέλος χρονιάς, εκεί που όλοι, μα όλοι, και ο πρόεδρος, και ο προπονητής, και οι παίκτες, και ο κόσμος, αν υπάρχουν βέβαια και σε αυτό να. Θα πάρουν το κομμάτι της επιτυχίας ή της αποτυχίας που τους αναλογεί. Εκεί έπρεπε να γίνει. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλα δύο μικρά έτσι σχόλια. Το να λέμε, και όντως το είπα και προηγουμένως, ότι βάζω χρήματα, όντως έχει βάλει χρήματα και όντως, επαναλαμβάνω, δεν έχει τάξει κάτι, δεν έχει κάνει μάλλον. Συγγνώμη, δηλαδή μόνο βάζει. Δεν αυτό παίρνει. Θα έλεγα. Περίμενε ένα λεπτό. Ξέρεις γιατί πάει ρετά σου αυτό. Γιατί στον Άρη, επειδή όλα τα περισσότερα χρόνια, δηλαδή από τα τελευταία 20 χρόνια, τα 15 είχαμε διαχειριστές. Κατάλαβες. Δεν υπήρχε κάποιος, έστω όσα βάζει ο άνθρωπος. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βάλει κάποια χρήματα. Λίγα ή πολλά δεν το ξέρω. Ακούς. Λοιπόν, ακούς. Άρα. Το να λέμε ότι πλήρωσα, ότι έκανα αυτό, ότι έκανα εκείνο, δηλαδή τα αυτονόητα, όταν τονίζουμε τα αυτονόητα, εγώ δεν το θεωρώ σωστό, συγγνώμη. Εκεί φυσικά κύριε Καρυπίδη. Γιατί να σου πω κάτι, όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα, δεν γνωρίζεις ότι θα πληρώσεις. Ακριβώς. Και μα άμα είναι να μην πληρώνουμε, συγγνώμη, να έχουμε διαχειριστή. Να πω και εγώ με. Να πάρουμε τη δόξα, κάνουμε διαφήμιση. Α, τη δόξα, ρε φίλε. Άμα είναι να είμαι διαχειριστή, είσαι μεγαλομέτωχο πλέον. Είπαμε ότι ήρθε εσύ, όντω ανέλαβε σε μια δύσκολη χρονιά, αλλά ήρθε εκεί για να πα στην ομάδα έστω ένα σκαλί παραπάνω. Αν είναι να λέμε ότι πλήρωσα, που όντω τα πλήρωσε και η ομάδα έχει υγεία, που είναι σημαντικό, αλλά είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, αν να το τονίζουμε το αυτονόητο, συγγνώμη δηλαδή, δεν το βλέπω. Από όλα όσα είπε, τι σε πείραξε. Αυτό σε πείραξε. Ποιο άλλο, εγώ τι? Νομίζω ότι πείραξε πιο πολύ τον κόσμο αυτό που είπε. Δεν τελείωσα. Ναι, πες. Ότι όσοι είστε, ρε παιδί μου, μη ψύχρεμοι, δεν έχετε την ψυχραιμία σας, γιατί στο 92 λέει. Το σχολίασα. Στο 92 λέει. Δεν είπα ότι το σχολίασες. Ναι. Στο 92 λέει πανηγυρίζατε και στο 96 λέει βρίζατε. Ωραία. Όσοι δεν είστε, λέει, ψύχρεμοι, καλύτερα λέει να κάτσουν να έρθουν οι ψύχρεμοι στο γήπεδο, να μην έρθετε, λέει. Τώρα να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν λέγεται αυτή η κουβέντα. Ιδίως όταν είναι μία χρονιά. Που βαθμολογικά βρίσκεσαι 5ο, 6ο, 7ο ισοβαθμίσει με Παναθηναϊκό και Ξάνθη, και αν δεν υπάρχουν οι τιμωρίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, δεν είσαι σίγουρος ότι θα βγεις Ευρώπη. Σίγουρα δεν είμαι σίγουρος. Αυτό λέμε. Γιατί χάσαμε πολλούς βαθμούς. Μα εδώ και με τις τιμωρίες αυτές τις δύο, βλέπεις ότι κάποιες φορές λες θα βγω 7ο, θα βγω 5ο. Η ομάδα είναι για να στην Ευρώπη έγιναν πολλά λάθη και έχασε αρκετούς βαθμούς που θεωρητικά μπορούσε να του πάρει. 93-43 τελικό. Εντάξει, στο PAOK Sports Arena, 50 πόντους. Αυτό, διαφορά, δύο έτσι. Ακόμη πραγματάκια θέλω να κάνω. Πάνω σε αυτό που είπες. Ένα, το παράδειγμα που έδωσες, κύριε Καρυπίδη, αυτό με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, το θεωρώ τραγικό το παράδειγμα. Σύγκρινες δηλαδή τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ένας συνομήλικός μου, να μην πω συνομήλικός μου, ένας 40-45 Παναθηναϊκός έχει δει 10 πρωταθλήματα, 15 κύπελα και έχει δει την ομάδα του ημιτελικό Champions League. Και σύγκρινες αυτό να την αντίδρασή του στο περσινό Παναθηναϊκός Λάρισα με την αντίδραση των Αριανών στο Άρης Λαμία.
το θεωρώ τραγικό το παράδειγμα. Συγγνώμη, τραγικότατο το θεωρώ το παράδειγμα. Σου είπα τι έχει δει ο παδός του Παναθηναϊκού και να μην σου πω τι έχει δει ο Αριανός. Δεν λέω ότι φταίσαι εσύ αυτά που έχει δει. Φυσικά όχι, αλλά τα έχει ζήσει αυτό ο Αριανός. Και επαναλαμβάνω, όλοι έρχονται και παρέρχονται, ο κόσμος είναι εκεί πέρα. Εντάξει. Ο Αριανός δεν έχει δει χαρά 5 δεκαετίες πάμε. Και σύγκρινε αυτό το αντίθεση των Παναθηναϊκών πέρσι με τους Αριανούς. Προς Θεού. Και κάτι τελευταίο, που το λέω εγώ συνέχεια πολλά χρόνια, τα προηγούμενα, και πάντα το ίδιο σχόλιο κάνω, γιατί σε διαφορετικό ραδιόφωνο είμαι και σίγουρα πολύ περισσότεροι δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τι έλεγα τα προηγούμενα χρόνια. Είπε και για το γήπεδο δύο πραγματάκια, Τάσο. Ναι, και να κλείσω εγώ. Για το γήπεδο, ναι. Για τη θύρα 2, για τη θύρα. Ωραία, καλά όλα αυτά. Και αν μπορούν να γίνουν, είπε ότι υπάρχουν κάποιοι. Ότι το έχει προχωρήσει, ρε παιδί μου, λίγο. Και ότι στόχος, όχι σκοπός, είναι η θύρα 2 και όλο το γήπεδο τέλος πάντων να γίνει σκεπαστό. Με κτίρια όμως. Δηλαδή, πώς, αν το καταλαβαίνω εγώ καλά, κάπως πώς είναι το Λαμπομπονέρα που είναι κτίριο και από πάνω είναι, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι, καταλαβες. Λοιπόν. Και διάβασα για κάτι νούμερα που φυσικά μπράβο του λέει ότι εγώ δεν μπορώ φυσικά να τα πληρώσω όλα αυτά τα χρήματα. Κάποια χρήματα μπορούν. Ναι, σωστό. Ναι. Και λέω εγώ. Και λέω εγώ. Γιατί διάβασα και κάποια νούμερα εξωφρενικά. Δεν το καταλαβαίνω. Και, να ψάξουμε χορηγό. Όντως και όντως πρέπει. Σωστή σκέψη. Και γιατί να ψάξει χορηγό και να χτιστεί ένα καινούριο γήπεδο αλλού. Και μάλιστα υπάρχουν εδώ τώρα κολλάει και εδώ πέρα. Όπως δόθηκαν στον ΠΑΟΚ τα στρέμματα και πολύ σωστά τότε λέγαμε και ο Άρης δικαιούται ισόποσα να σου δώσει το κράτος 50-60 στρέμματα σε μια περιοχή έξω. Δώσε αυτό το γήπεδο που εγώ το θεωρώ καταραμένο. Έτσι εγώ ο κακός. Το θεωρώ δηλαδή αν πάρεις την... πιστεύω ότι είναι χτισμένο πάνω σε Ινδιάνικο νεκροταφείο καταρχήν αυτό το γήπεδο. Πιστεύω αν πάρεις τη Ρεάλ, την Μπαρτσελώνα... Την Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι αυτές τις τρεις καλύτερες ομάδες. Η Ρεάλ, όχι τόσο. Τη Μάντσεστερ, θα κάνει μια μεικτή κόσμο. Και τη βάλει τις φανέλες του Άρη και παίξει αυτό το γήπεδο. Πιστεύω θα βγει τέταρτη ή πέμπτη. Έτσι πιστεύω. Γιατί πολύ... η σκέψη είναι σωστή. Άξιμη, αυτό με τους χορηγούς. Να το τελειώσω εγώ, θα σου δώσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Πολύ σωστή γιατί το φωνάζω τόσα χρόνια. Πώς γίνεται σε όλα τα κράτη χτίζονται τέτοια γήπεδα και φυσικά δεν τα βάζουν τα λεφτά οι πρόεδροι. Μέχρι στη Λιθουανία, ρε, στη Λιθουανία, που είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος, και μην μου πείτε ότι το βιωτικό επίπεδο της Λιθουανίας είναι μεγαλύτερο, γιατί σου λέει Τάσο, πώς θα έρθει εδώ η εταιρεία να χτίσει στην Ελλάδα της κρίσης. Προφανώς η Λιθουανία πέφτει πολύ χρήμα, 5-4,5 εκατομμύρια είναι, χτίστηκε γήπεδο NBA. Πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να λέμε δεν και ψάξω στο κάτω-κάτω, όπως σωστά είπες για αυτά, ψάξε. Παίρνεις και που δικαιούσε στρέμματα από το κράτος και χτίσει ένα κοινό. Το Χαριλάου να το κάνεις τι ρε άνθρωπε. Λοιπόν, 70 χρόνων γήπεδο. Να γίνει τι. Καταρχήν. Τι να γίνει αυτό το γήπεδο. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Ποιο? Από το να κάνεις ένα σκέπαστο ένα ολόκληρο γήπεδο και να χτίσεις ένα καινούριο. Είναι τεράστια διαφορά στα οικονομικά μεγέθη. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έτσι, μπράβο. Σίγουρα. Είναι, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποιους χορηγούς μέσω οποιοδήποτε κίνητρο δώσεις, στους οποίους θα σου κάνουν αυτή την κατασκευή του γηπέδου που θέλεις και να προβληθούν να κάνουν τις διαφημίσεις τους, να υπάρχουν τέλος πάντων τα ηχεία. Και, χρήση, ρε, και χρήση, άλλο, και άλλο και... να χτίσει ένα ολόκληρο γήπεδο. Γιατί θα πρέπει, όπως είπες, πρώτα απ' όλα να παραχωρηθούν κάποια στρέμματα όπως παραχωρήθηκαν στον ΠΑΟΚ, να παραχωρηθούν και στον Άρη και στον Ηρακλή και στον Μακεδονικό και σε όλες τις ομάδες. Από να κάνουν παντού μαζί, όπου θέλει, μαζί σου είμαι σε αυτό. Όποιος μπορεί και να δεν αντιλέγω. Ωραία. Ένα αυτό το κρατούμενο. Ένα δεύτερον, μακάρι να δοθούν και στρέμματα στον Άρη, μακάρι να βρει και χορηγός ο Καρυπίδης. Εταιρείες μεγάλες. Γιατί η νέα τούμπα δεν θα χωράει τους φίλους του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ καλή ιδέα γιατί είναι και κοντά να γίνει ένα πάρκινγκ όμορφο ωραίο στους μεγάλους αγώνες του ΠΑΟΚ. Να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα εκεί. Θέλω το δικό σου. Και να ξέρει ότι θα πάρει και μεγάλη. Θέλω το δικό σου, θα βάλω και τέτοιο. Θα γράφω αμάξι Τρέγιας και θα στο έχω απ' έξω. Θέλεις όμως... Δεν θα μείνει για πολύ. Να βάλεις και ένα ολόγραμμα να το φυλάει απ' έξω. Λοιπόν, φράχτη ηλεκτροφόρο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε. Γιατί... συγγνώμη, πρόσεξα. Χαριτολογώντας και να πούμε και εγώ δεν λέω προς Θεού, σίγουρα λέμε και είναι σωστό αυτό έξω από το χορό, λέει πολλά τραγούδια. Ναι. Αλλά βλέπεις πράγματα που γίνονται σε άλλες χώρες. Όπως έφερε το παράδειγμα τη Ισπανία. Ψάξτο. Εγώ δεν λέω ότι γίνεται. Ψάξτο. Και να σου κάτω κάτω ξέρεις τι ρετάσω. Φέρε μου εδώ μια πρόταση και πες να τώρα κύριε. Το ψάξα σε δύο εταιρείες, σε τρεις. Δεν γίνεται. Να πω κι εγώ, δεν γίνεται. Σε παρακαλώ επειδή, πολύ. Επειδή τα έζησα και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, σαν να είναι σήμερα,
και αυτές τις δηλώσεις Αγοράκη, όποιος θέλει να έρθει στο γήπεδο, όποιος θέλει να κάτσει σπίτι του με τον Σάντος, αλλά και αυτό με το σκέπαστρο. Εγώ είχα φάει πολύ μεγάλο παπά τότε με τον Πατατούδη, με τα τηλεοπτικά. Θα κάνει όλο το γήπεδο. Καλά, εντάξει, αυτό, και είχα βγάλει και μακέτες με τις τηλεοράσεις, με τα τέτοια τέλος πάντων κτλ. Είμαι μεγάλος παπάς. Εντάξει, όταν ακούω τέτοιες δηλώσεις και τέτοια αυτά, να ξέρεις ότι. Να ξέρεις και δεν ξέρω τώρα αν θα ακουστώ καλά ή όχι. Να ξέρεις ότι λίγα είναι τα ψωμιά. Δεν ξέρω αν είναι λίγα ή πολλά, θα δείξει. Αλλά 70 χρονών γήπεδο, πόσο είναι, 65, δεν ξέρω. Πάνω παίξε. Να γίνει τι ρε, κύριε Καρυπίδη, αυτό το γήπεδο. Τι να γίνει. Να γίνει γήπεδο, δεν γίνεται. Λοιπόν. Σύγχρονο γήπεδο τέτοιο, δεν γίνεται αυτό το γήπεδο. Όπως δεν γίνεται και τούμπα, όπως δεν γίνεται κάθε καινούριο παλιό γήπεδο. Λοιπόν. Να γίνει σύγχρονο νέο γήπεδο. Σου δίνω το μπούλο από εκεί, μπα και δούμε άσπρη μέρα πριν πεθάνουμε. Σου δίνω χαιρετίσματα που στέλνει η φίλη σου η Ελένη από την Καλαμαριά. Έτσι μας ακούει. Τα χαιρετήσματα και έτσι, τα δικά μου. Μπράβο, θαυμάστρια φανατική ακροάτρια. Θαυμάστριά σου βέβαια. Εντάξει. Η κοπέλα έχουν πάει 20 χρόνια σε οφθαλμίατρο. Γιατί? Για να θαυμάστριά σου. Τι λες βρε, σταμάτα, καρτούν. Σταμάτα γιατί θα βγάλω τις βρώμες όλες. Τι είπε, σταμάτα. Σταμάτα σαλιά. Καλά, σε λέμε κάτι τα άλλα, θα τα πεις. Σε περιμένει καμιά σήμερα? Εκτός, όχι σήμερα. Πώς έγινε ρεπό, αυτό. Ρεπό, πώς έγινε αυτό. Ρεπό. Με έβγαλες το όνομα. Λοιπόν, πάμε. 3-1 ρε φίλε. Ρε παιδιά, τι γλώσσα έχει ρε. 3-1 είπε το καρτούν. 1-0 ήταν στο αυτό και λέει 3-1. Το λέω, θα ισοφαρίσει, λέω η αυτή. Θα βάλει κόλλη ξανά. Και δεν μ' άφησε να το παίξω. Δεν μ' άφησε να το παίξω. Πού σου να μου χαθείς. Πού σου να μου χαθείς να χάνεις. Διάλειμμα. Το 80 παρακάλα μπει γκολ. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Να ανοίξουμε γράμμες και πώς τη βλέπεις. Διαβάζω ένα. Πες αυτά που θες να πεις. Εδώ λέει ότι έκλεισε στην Πάρμα ο Ελ Καντουρί. Και δεν είναι ερωτηματικό, είναι θαυμαστικό. Τώρα θα πάρουμε τις γραμμές. Εδώ ένα site λέει ότι ο Μαλ Ελ Καντουρί αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ αφού βρέθηκε η φόρμουλα της μεταγραφής του στην Πάρμα, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, καπνός χωρίς φωτιά, οι Ιταλοί επιμένουν πως η υπόθεση του Ομάρ Ελ Καντουρί έκλεισε οριστικά, την ώρα που στρατόπεδο του κεφάλου εμένουν στα όσα δήλωσε δημοσίως ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ξεκαθαρίζοντας πως επιθυμεί την παραμονή του Ελ Καντουρί μέχρι το τέλος της σεζόν. Με νέο δημοσίευμα του, ωστόσο, οι Ιταλοί αποκαλύπτουν πως υπήρχε οριστική συμφωνία, αναμένοντας τον ποδοσφαιριστή την ερχόμενη Δευτέρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα μπω και στο ΠΑΟΚ 24 που δεν πέφτει ποτέ έξω. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τάσο. Καλησπέρα Νίκο. Μαύρα μαντάρα για τον μπάσκετ είναι, Τάσο. Ορίστε. Οικονομικό. Ναι, δύσκολο. Μαύρα μαντάρα για τον μπάσκετ είναι. Δύσκολα είναι το μπάσκετ. Πολύ δύσκολο. Από την ημέρα που χτίστηκε αυτό το μπάσκετ, μνήχε και με δόνη και με αίμα και με ζάχρη και με πόνους, τα κάλεσε μια νύχτα γυάλα. Δυστυχώς. Τι δυστυχώς και ευτυχώς, ρε φίλε μου, καλέ. Εδώ υπάρχει ένα πλειότη από την ημέρα που μπήκαν αυτοί οι κύριοι. Με τον κύριο που είμαι από την πρώην Ιουγκοσλαβία, από την πρώην Ιουγκοσλαβία, που παραστάνε και τον Έλληνα, που τον κάνανε Έλληνα σε μια νύχτα μέσα. Και ο άλλος κύριος από τη Λάρισα, που πήγανε, πούμε, 5-6 άτομα, τον πήραν μέσα από τα χέρια του Άρεως. Τι είναι αυτά που γίνονται. Χτίσανε ένα γήπεδο, ένα όμορφο γήπεδο, το οποίο το χτίσανε 5 ανθρώποι με τρεχάματα δεξιά και αριστερά. Αυτό ήταν ένα σωματείο χωρίς αύριο. Δεν ξέρετε τι το ξημερώνει. Ετοιμάζουν οι παίκτες να κάνουν προσφυγές. Ένας που πάει σαν το προπονητή, ο άλλος εκεί κάτω στον πάγκο, εκείνος το κύριο με τα άσπρα μαλλιά. Πώς λέγεται, ξεχνά και το όνομά του. Τον κύριο Τέλη Ζουρνατζίδη. Τι είναι αυτό, Τζουρνατζίδη και Ζουρνά και Παραζουρνά και Νταούλια και Παραδαούλια. Ναι, αλλά και ο κόσμος δεν πάει, ρε Νίκο. Τι να πάει να βοηθήσει, ρε Νίκο. Να πάει να κόψει κανένα εισιτήριο, ρε Νίκο. Και τι να κόψει εισιτήριο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μπορεί να λέμε να έχεις δίκιο σε όλα αυτά που λες, γιατί τόσα χρόνια, 10 χρόνια δεν βρέθηκε ένας μεγάλο επιχειρηματίας να πάρει τον μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και να βοηθήσει οικονομικά. Αλλά να βοηθήσει λίγο και ο κόσμος, ρε Νίκο. Θα σας απαντήσω τώρα. Από την ώρα που τον έχει βάλει ο Πανελούδης μέλος των άφασιμα ΠΑΟΚ και παραφτάνει τον άφασιμα πρόεδρος εδώ και 13 χρόνια, που δεν είναι 13 χρόνια, κάτι άλλο είναι. Ναι. Και κάτι άλλο εγώ θα πω, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτός ο κύριος μπήκε στην ΠΑΕΠΑΟ τότε, όταν είχε ένα μαγαζάκι μικρό στην εκεί πέρα που είναι το ραδιόφωνο, πιο παρακάτω είναι η οδός αυτό που μένει.
είναι να πούμε, είχε παιδικά ρούχα. Ήταν φίλο του Πανελούδη. Ο Πανελούδης τον έχει κάνει, πούμε, παραμυσχάρι μέλος και σύμβουλο μέχρι την πάει στο άλλο, τότε αλφα σήμα πάω, όχι καε, αλφα σήμα πάω. Ναι. Γιατί με λέει, ποιος κατάρριζε φίλε, σε τι είναι ο κατάρριζε φίλε, πού είναι ο κατάρριζε φίλε, που κάνει, που με τον Σφυρίζει ανάπολα, Σφυρίζει. Σε τι ρε φίλε κατάσει. Ένας και το Βόλι είναι έλειος του Θεού. Σήμερα το Χάμπουρ. Γιαλούς κάτι πικραμένος. Γιαλούς κάτι πικραμένος γιαλούς. Ναι, Νίκο. Σε τι απάνω αγόρι μου. Πού ρε φίλε μου. Σε τι. Ποιος κόσμος υπάρχει κόσμος ρε φίλε. Εδώ γυαλάει όλο κόσμο γυαλάει. Πού κόσμο κατάσει. Έγινε Νικόλα. Έχει άλλες τρεις γραμμές αδερφέ. Να σε καλά φίλε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Έχει πολύ πράγμα σήμερα, έτσι, 23, 10, 2, 87 και 3, 8, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου Ζάχο και γεια σου Τάσο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κώστα. Καλά είστε καιρή δυνατή. Δόξα τω Θεώ Κώστα. Τάσο, τον Τζεκ το θυμάσαι. Τον Ντεκ, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεκαετία 70. Ναι, γιατί ο Σαλτίβης δεν το θυμόταν. Το θυμόταν, αλλά έκανε την πάπια. Έχει γεννηθεί ο Τσάρτης. Θέλω να ξεκινήσω. Εγώ ήμουν 5 χρονών. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι, επειδή πήρα τηλέφωνο στο Χρύσανθο. Ναι. Και μετά πέσανε, έπεσε ένα μπούλινγκ και όλοι οι υπόλοιποι θα το ίσως το χρησιμοποιήσουν και σε εσάς. Χρησιμοποιούσαν το όνομά μου. Ο Ζάχος καταλαβαίνει τι λέω. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ακούστε λίγο για να καταλάβετε ναι, τι όχι, λέω. Ναι, όχι, πες την άποψη σου, άσε τι λέει ο καθένας. Ναι, την όχι, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο δεν τον γνωρίζω, ούτε καν ήξερα ότι είναι παρουσιαστής, δεν είναι παραγωγός, δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι είναι. Είναι δημοσιογράφος του Άρη και είναι και στο All About Άρης. Άφησα το τηλέφωνο στο σταθμό και τον έστειλα και μήνυμα τον Παπαδόπουλο, να με πάρει τηλέφωνο γιατί είπαν ότι βγαίνω λέει σε ράδια και το βρίζω. Ένα άτομο που το οποίο ούτε το όνομά του δεν ήξερα. Ήξερα μόνο το Χρύσανθο. Ο Ζάχος με ξέρει. Μπορεί να είμαι να κάνω κριτική αυστηρή αλλά δεν βρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο τέτοιο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι αύριο αν θέλει να παρατήσει ο Καρυπίδης τον Άρη μπορεί να φύγει? Δεν θυμάμαι αν είναι οικονομικά τακτοποιημένος ο σύλλογος και δεν χρωστάει. Μπορεί να φύγει. Όχι, όμως. Όχι, πρέπει να είναι τελευταία χρονιά, δεν μπορεί να φύγει. Όχι, άλλο λέω. Αύριο δεν είπες. Αύριο δεν είπες. Όχι, με βάση. Το καπέλο. Το συμφέρει να φύγει. Δεν θα χάσει τα λεφτά του. Βάση νόμου, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Πρέπει να έχει κάποιο χρόνο τις συμμετοχές. Βάση νόμου. Άλλο σας λέω. Θα χάσει τα λεφτά που έβαλε ή όχι. Άμα την πουλήσει και πάρει περισσότερο, πώς θα τα χάσει. Όχι, να μην την πουλήσει. Α, να φύγει από μόνος του. Όχι, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω. Όχι, γιατί θέλω να πω, έχουμε θεωρήσει. Μόνο αν είναι ίσα βάρκα, ίσα γυαλό. Δεν νομίζω κανένας που έχει βάλει λεφτά, αν δεν τα πάρει πίσω, να θέλει να φύγει. Εγώ θα συμφωνήσω και θα πω ότι δεν μίλησε καλά και με αυτό που λέει ο Ζάχος έκανε περισσότερη ζημιά και όχι τα πήγε καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες και αυτό που υποτάσσω στους φιλάθλους εσείς λέει που είσαστε εγώ φυσικά οι λιγότεροι ψύχρεμοι, έτσι το είπε. Ναι, οι λιγότεροι ψύχρεμοι μην έρχεται στο γήπεδο. Το είπε αυτό. Να έρθουν αυτοί λέει που είναι οι καλόπιστοι. Καλόπιστοι, τι θα πει καλόπιστοι και κακόπιστοι. Δηλαδή αυτό το θεωρώ προσωπικά εγώ απαράδεκτο. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή μέχρι και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν βγήκα να κρίνω τον Καρυπίδη. Αντιθέτως αισθανόμουν ότι η ομάδα μου πήγαινε πάρα πολύ καλά. Nice. Με πείραξε πάρα πολύ η στήριξη του Διαμαντόπουλου. Γιατί κοίταξε, το να κάνω μια συνέντευξη τύπου μονοπρόσωπη μπορώ να κατηγορήσω όποιον θέλω. Όποιον θέλω, αν δεν έχω αντιπαράθεση. Ναι. Δηλαδή κατηγόρησε, προσπάθησε να ξελασπώσει τα λάθη του, τα οποία δεν τα παραδέχτηκε. Είπε έκανα λάθη. Αλλά δεν παραδέχτηκε τα λάθη του. Δηλαδή τα χοντρά τα λάθη δεν που δεν παραδέχτηκε γίνανε το λάθος του για τον Ερέρα. Νομίζω το παραδέχτηκε το λάθος του γιατί έκανε λάθος για τον Ερέρα. Ναι, όχι, αφού τον έχει θάψει. Αφού τον έθαψε. Είπε ότι δηλαδή ήταν δική μου επιλογή και μετά είδαμε κάποια πράγματα τα οποία ξέφευγαν. Δεν παραδέχτηκε το λάθος για το Διαμαντόπουλο για όλη την κατάσταση που ζει σήμερα η ομάδα μου. Και ας έκανε τις μεταγραφές που έκανε. Κώστα λίγο πιο γρήγορα γιατί γίνεται πανικός. Ναι. Πάρ' το λίγο. Λοιπόν. Εγώ διαφωνώ, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μου πρέπει να βρει, πρέπει να πιέσει ο Ραϊστέχνης, ο οποίος δεν υπάρχει στην ΠΑΕ, πρέπει να πιέσει ώστε να βρεθεί ένας επενδυτής, όχι σαν ο Δάραβας,
αλλά τουλάχιστον να έχει τη διπλή περιουσία από τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος δεν είναι ούτε πρόεδρος, ούτε μεγαλομέτωπος. Ωραία. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, να σε καλά. Ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να πιέσει τίποτα. Ο κύριος Καρυπίδης είναι μεγαλομέτωχος. Μόνο έλεγχο μπορεί να ζητήσει και αυτό. Ωραία. Κάτω από υποπροθέσεις. 23-10-287-888 οι γραμμές είναι ανοιχτές. Οι ντροπαλούλοι δυσκώσει κρυφακούται. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526 να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε. Στον επόμενο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε στο μεθεπόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και εσένα. Τι κάνετε, Αλάνια, πώς πάτε εκεί πέρα να πούμε. Δόξα τω Θεώ. Καλά πάμε. Εσύ. Μια χαρά. Μπράβο, καλά να είσαι και εσύ. Λοιπόν, Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, Γιώργο. Σέντε τιέν, παιδιά, Ντιζόν. Ναι. 3-6. Τι είναι αυτό, κύπελο. Γαλλικό κύπελο. 3-6. 3-6. Ναι. Δεν πάει καλά. Στο 90. 3-6. Τάβλη περίμενε. Ναι. 3-6. Έκαλα και σήμερα το. Η Τρίπολη με τη Λάρισα 5-3 έληξε. Και Τβέντε Βίλεμ, τελικό 2-3 με 0-0 ημίχρονο. Και τελικό από πάνω, Αρέτσο Πίζα 1-0-0-0 το ημίχρονο και εκεί. Έχει ένα... για μένα... Ποιος είναι αυτός, για μένα οι δηλώσεις, ναι, οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος σας είναι λάθος. Ωραία. Δεν έπρεπε να πει αυτά. Εγώ συμφωνώ σε κάποια που είπε, σε άλλα διαφωνώ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι έπρεπε στο τέλος να κάνει της χρονιάς μία συνέντευξη τύπου και να κάνει ταμείο γενικά σε όλα τα θέματα ταμείο. Έτσι, Γιώργη. Και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό να πει ότι εδώ αυτά πήρα, αυτά έδωσα. Και ότι αποτύχαμε ή πετύχαμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη χρονιά να είμαστε. Δεν πρόσθεσε κάτι αυτή η συνέντευξη, που άποψή μου. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Δεν πρόσθεσε κάτι τώρα. Έτσι. Δεν είπε τίποτα. Σε άποψή μου. Είπε κάποια έτσι, πράγματα πρόσθεσε, που τα ξέραμε τα περισσότερα. Έχει βάλει χρήματα. Εντάξει, όλοι, έχει βάλει. Όλοι τα ξέρουν, αδελφέ. Και εγώ ναι, που είμαι παοξής τα ξέρω. Έτσι. Είναι δυνατόν να μην τα ξέρει εσύ που ασχολείσαι με τον Άρη. Εντάξει. Όλοι τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Πάνε. Τώρα, όσον αφορά για, το, για τη μεταγραφή που λέει το πλεράκι μου για τον Αλκαντουρί, να πούμε, αυτό πρέπει να ισχύει τελικά, από ό,τι γράφουν όλα τα site, λοιπόν, να πούμε. Έτσι και το ΠΑΟ 24 τώρα ανέβασε πριν από λίγο, ότι πρέπει να φύγει, δηλαδή θέλει να φύγει. Εντάξει, στο καλό και με την νίκη, δεν μας χαλάει. Ωραία. Τάσο. Τι Τάσο. Εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Ακούω τον Γιώργο που μιλάει. Ωραία. Τι να πω, τον Αλκαντουρί, αν θες τη γνώμη μου. Όλοι έρχονται και όλοι φεύγουν. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται. Και να σου πω και κάτι. Αν ποδοσφαιριστής που έχει αποφασίσει ότι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, δεν θα μου παίξει κιόλα, ρε φίλε. Στην ευχή της Παναγίας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε. Εδώ έφυγε ο Πρίγιοβιτς που με έβαλε, ρε φίλε, 56 γκολ σε 85 μάτς. Θα κάτσω να στενοχωρηθώ για τον οποιοδήποτε. Δεν γουστάει και ο Βαρέλα. Δεν θες Βαρέλα την προσφορά που σου κάνει ο ΠΑΟΚ. Οκ, 32 είσαι. Θες να φύγεις στην ευχή της Παναγίας και εσείς τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όλους τους αγαπάμε, τους εκτιμάμε, τους πληρώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με υψηλότατα συμβόλαια. Ο Βαρέλα όταν ήρθε 180 έπαιρνε. Από εκεί που ήρθε έπαιρνε 180, πήρε 500. 500 ζεστά κάθε μήνα, έτσι, η Ελβετική Τράπεζα. Τα 500 αύξηση του δώσανε 50% να πάει 800 με τα μπόνους να πιάσει ένα χαρτί και ζητάει ένα 300-400, εντάξει ρε φίλε. Okay. Έτσι. Τώρα και απ' την άλλη όμως, κατά την άλλη όμως, τη στιγμή που έχεις πάρει 9 από τον Μπρίγιοβιτς και ένα 800 από τον Ροντρίγκες, τώρα δεν θα κάνουμε τσιγκουνιές. Στη μέση της περίοδου σου ζητάει ποια είναι η διαφορά, 300-300 στην ευχή της Παναγίας, σμπρόξτα. Σμπρόξτα! Ναι, 6 γκολ έχεις φάει στην άμυνα. Δηλαδή και ο Βαρέλα πρέπει να κάνει λίγο πίσω, γιατί και η οικογένειά του είναι πολύ καλά από ό,τι έχω μάθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πέραν καλά και τα παιδιά του και η γυναίκα του και χαίρομαι γι' αυτό. Όταν είναι ευτυχισμένη μια οικογένεια, μπορείς να αποδώσεις, γιατί δεν έχεις πρόβλημα οικογενειακό και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό το δείχνουμε. Το δείχνει ο Βαρέλα με την πολύ μεγάλη ανωδική πορεία που έχει κάνει. Αλλά να βάλει και λίγο νερό στο κρασί του και ο μάνατζερ, ο παίκτης και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο παίκτης ψάχνει ένα από τα τελευταία συμβόλαιά του, έτσι. Γιατί ποδοσφαιρικά μεγάλωσε. Κακά τα ψέματα. Εγώ πιστεύω, Τάσο μου, για να κλείσω, ότι θα μείνει τελικά. Μακάρι. Θα μείνει τουλάχιστον. Μακάρι. Μακάρι. Πιστεύω. Θα την βγάλω να την τάξει. Λοιπόν, κλείνω για να μιλήσουν και άλλοι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Έχουμε γραμμή.
Ωραία, και το διάλειμμα να κάνουμε. Τάσο, okay. 9.30 είναι. Πάμε και στο τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310 287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Όπως και το 6945 287 και 3 οκτάρια. FM γεννώ το μήνυμά σας, σχόλιο σας στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε Γιάννη μου, πάμε Γιάννη μου. Ιωάννη Ζάτσης να πούμε, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Επιστρέψαμε, ένα γεμάτο 25 λεπτό έχουμε στην διάθεσή μας. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλιν, Τάσος Τρίγας, Ιωάννη Ζάτσης, τις μουσικάρες που ακούτε και την ρύθμιση του ήχου. Συντροφιά, παρέτησα δεν μαζί μας, είπαμε έτσι, άλλα 20 λεπτάκια. Όσα τώρα πάνω τις γραμμές, αφού πούμε το... Τα τηλέφωνα παίζει 2310-287 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. 3-1 έλεξε, τρία, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τι να κάνουμε. Μα κατέστρεψε. Σε κατέστρεψα. Εγώ δεν είπα μην το παίζει. Σου είπα, θα πιστεύω ότι θα σοφαρίσει ξανά. Σοφάρισε. Εντάξει, τι να κάνουμε, φίλε. Τι να κάνουμε. 12 συντελεστή χάσαμε. Κακό, θα σα το πληρώσω εγώ. Δώσε. Όταν πάμε στο πορκίτο θα πληρώσω. Ό,τι γουστάρει, του φιλαράκι. Δεν χαλάω. Επειδή πολλά ακούγονται τώρα τελευταία εδώ και καμία ώρα. Δύο έχουν βγει στα site ότι έχει τελειώσει το Ελκαντουρί και κλείσει την Πάρμα και στα λοιπά. Μην βιάζεστε, παιδιά. Έτσι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο πρώτος, αυτός, γράψτε το που σας λέω, το αναφέρει και το ΠΑΟΚ 24 φυσικά, μπείτε να διαβάσετε. Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι στον Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2021 με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επίσης ο Ραβάν Λουτσέσκου ήταν ξεκάθαρος εχθές. Μετά το παιχνίδι το 5-0 με την Παναχαϊκή ρωτήθηκε για τον Ελκαντουρί και τον Σαχόφκι απάντησε. Ήταν, είναι και θα είναι και οι δύο σημαντικοί ποδοσφαιριστές για εμάς. Είναι δύο έξυπνοι άνθρωποι και ο Σαχόφκι και ο Ελκαντουρί που μπορείς να τους μιλήσεις και αμέσως να καταλάβουν αυτό που θέλεις να τους πεις. Για μένα πρέπει να μείνουν εδώ πέρα και δεν χωράει κουβέντα όσον αφορά τη δική μου πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα γκρουπ το οποίο έχει απόλυτες επαγγελματίες στο μεγαλύτερο του βαθμό και μιας και μιλάμε και για αυτούς τους δύο, βρίσκονται στην κορυφή όσον αφορά τον επαγγελματισμό τους και τον τρόπο συμπεριφορά τους. Αυτά είπε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι φωτογραφίζει το μήνυμα που στέλνει στην ΠΑΕΠΑΟΚ ότι ο παίκτης δεν πρέπει να φύγει. Εντάξει. Αυτά έτσι ένα ενημερωτικό λεπτό για την υπόθεση Ελκαντουρί. Πάμε στους φίλους που είναι στη γραμμή. Ζάχο, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Χωρίς ένα σχήμα λόγου, ίσως είστε το δίδυμο που ακούγεται τόσο ευχάριστα παρά τη συγκρούση και την αντιπαλότητα που έχετε μεταξύ σας. Να σε καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σε καλά, φίλε. Σας ακούω κάθε φορά που μπορώ, φυσικά. Αλλά παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του. Ναι, το όνομά σου, αν θέλει καταρχήν να μα πει. Να... Δεν θέλω να πω το όνομά μου. Okay, με τον Ζάχο μίλησα κάποια στιγμή εκτός τηλεφώνου. Α, okay, εντάξει, okay. Κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα. Ωραία. Εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, θα σταθώ μονάχα σε ένα σημείο. Τι έκανε χθες ο πρόεδρος του Άρη? Ξεβράκωσε αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ του Άρη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Ζάχο, υπήρξε πρόβλημα μεγάλο όταν έφυγε ο Ερέρα? Πρόβλημα εννοείς τι, από τους δημοσιογράφους δεν το κατάλαβα. Όχι, ανάμεσα στους φιλάθλους του Άρη υπήρξε. Υπήρχε, τώρα ποσοστιαία δεν μπορώ να το όχι, υπολογίσω. Υπήρξε πρόβλημα. Υπήρξε βέβαια. Η μισή υπέρ του Ερέρα, η άλλη μισή. Μπράβο. Τώρα, αν λοιπόν ο φιλάθλος είχε ενημέρωση από αυτούς που κάνουν το ρεπορτάζ για αυτό που πραγματικά γινόταν μες στον Άρη, θα αντιδρούσε κανείς και θα ήταν υπέρ του Ερέρα, ο οποίος, ξανατονίζω, είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Αλλά δεν εξετάζουμε τον άνθρωπο Ερέρα, εξετάζουμε τον άνθρωπο προπονητή. Τι είπε λοιπόν χθες ο κύριος Καρυπίδης για τον Ερέρα, την ώρα που έκανε ανάλυση, που δεν έκανε ανάλυση, μπέρδευε ουσιαστικά τις ομάδες. Να σου πω κάτι λίγο. Συγγνώμη λίγο, να το πω. Μπέρδευε τις ομάδες. Πώς λοιπόν, αν ήξερε κάποιος έτσι φίλαθλος, αυτή τη λεπτομέρεια από αυτούς που κάνουν, επαναλαμβάνω, ρεπορτάζ του Άρη, θα ήταν υπέρ του Ερέρα? Αυτό, όχι έτσι, ως άνθρωπος, ως προπονητή. Αυτό βέβαια, δεν μπορεί να το ξέρει, για να είμαστε και δίκαιοι όσο μπορούμε. Δεν μπορεί να το ξέρει ο δημοσιογράφος, έτσι. Δηλαδή την ώρα που έγινε αυτό το πράγμα, όχι, ο δημοσιογράφος δεν είναι όχι, μέσα. Όχι, άμα βάλτε του το μεταφέρει κάποιος παίκτης βέβαια, έτσι. Λοιπόν, να πω κάτι, όχι, ναι. Όχι παίκτης. Εγώ χθες, επειδή άκουσα, έτσι, και τους δύο, και τον Τζαλτίδη, έτσι, και τον Παπαδόπουλο,
Είπαν ότι αν εμείς τα λέγαμε αυτά, αν τα λέγαμε αυτά, και βάλτε αν θέλετε τη χθεσινή έτσι, εκπομπή. Εδώ... Αν τα λέγαμε, συγγνώμη, εδώ αν έχουμε, τα λέγαμε έχουμε, αυτά θα μας τρώγανε. Θα ολοκλήρωσα, έχουμε όση ώρα. Έχουμε στο στούντιο, είναι δίπλα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, οπότε σε ακούει και μπορεί να πάρει. Ωραία. Νομίζω ότι το είπε αυτό. Έλα, φίλε, ο Νίκος. Το είπε χθες. Ότι αν για παράδειγμα το λέγαμε εμείς αυτό, ξέραμε, αλλά δεν το λέγαμε. Γιατί θα υπήρχε πρόβλημα. Άρα γνωρίζανε τη λεπτομέρεια αυτή. Περίμενε, όμως. Θα σου πω εγώ κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Με ποιον μιλάω. Ο Νίκος Ημέλα. Ωραία, σ' ακούω. Λοιπόν, πόσες φορές έχει γίνει αυτό να βγαίνει ο κόσμος και να λέει από τη μια γιατί τα λέτε και από την άλλη γιατί δεν τα λέγατε. Και εγώ δεν εξετάζω τι λέει ο κόσμος. Εγώ εξετάζω και εσύ κομμάτι του κόσμου. Τι ενημέρωση, συγγνώμη λίγο. Τι ενημέρωση έχω από αυτό που κάνει ρεπορτάζ. Φίλε μου, άκουσα με λίγο. Ναι, ό,τι, και να πούμε, ό,τι και να πούμε εμείς, ναι. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είναι αυτοί που θα δουν και αν ένας προπονητής... Δεν έχει καμία σημασία όμως, άκουσε με λίγο, επειδή κρατάς ένα, συγγνώμη που σε μιλάω στον Ανικό. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Επειδή κρατάς ένα μικρόφωνο όμως, διαμορφώνεις άποψη. Και αυτό ας μην το ξεχνάμε. Διαμορφώνεις άποψη. Χθες για παράδειγμα βγήκες και είπες ότι δεν είπε και τίποτα σημαντικό, δεν είπε και τίποτα σοβαρό. Δεν είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν είπε κάτι από κάποια... το συγγνώμη, οποίο... Λίγο. Ναι. Άφησε με να ολοκληρώσω. Ναι. Εγώ μιλάω πρώτη φορά στον αέρα. Ωραία, παίζουν, σας παίζουν, ακούω παίζουν. Καθημερινά. Ναι. Δεν είπα ότι δεν είπε κάτι σοβαρό, λοιπόν, αλλά συνέχισε. Άμα θες βάλει την εκπομπή σου. Α, τη βάλω, δεν δηλαδή η εκπομπή σου, ουσιαστικά, ναι, ναι. Εγώ δηλαδή αν ήμουν Καρυπίδης, ναι. Θα ένιωθα προσβολή για την τοποθέτησή σου και για την κρίση σου όσον αφορά στο τι είπα. Άκουσες την απογευματινή τη σημερινή. Όχι, την σημερινή δεν πρόλαβα την ακούσω γιατί είχα δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, δεν έχει σημασία. Εγώ έμπαινα στη χθεσινή. Ναι. Στη χθεσινή λοιπόν εκπομπή και πήρα μάλιστα τηλέφωνο, αλλά δεν βγάζετε γραμμές. Ναι. Είπες αυτό το πράγμα. Δηλαδή μίλησες κατά κάποιο τρόπο, δεν από τα άλλα τα σχόλια. Ναι, ναι, ναι. Άστε τα άλλα τα σχόλια ναι, ναι. Που είναι προσβλητικά για τον άνθρωπο και δεν τον προσέβαλα εγώ τον Καρυπίδη δηλαδή. Εγώ... Όχι, όχι, άκουσε μισή λίγο. Προσέβαλα εγώ τον Καρυπίδη δηλαδή χθες. Όχι, δεν είπα τον μισό λεπτό. Είπες ότι ήταν προσβλητικά τα σχόλια. Όταν... Άκουσε με λίγο. Όταν βγαίνει κάποιος άνθρωπος. Άρα δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Να πω κάτι μισό λεπτό. Ναι, πες μου. Μην εκνευρίζεσαι. Δεν εκνευρίζομαι. Εγώ ήρεμος. Μην εκνευρίζεσαι. Διάλογο κάνουμε. Εγώ ήρεμος. Όταν λοιπόν έτσι, όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος άνθρωπος, είτε είναι μεγαλομέτοχος, είτε είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, έτσι, οφείλουμε να το σεβόμαστε. Όταν λοιπόν κρατάω εγώ το μικρόφωνο και βγαίνω και σχολιάζω αρνητικά, γιατί μην μου πεις δεν σχολιάσεις αρνητικά, όχι. Αν θες βάλει τη χθεσινή σου εκπομπή. Όχι. Σε προκαλώ, βάλει τη χθεσινή σου εκπομπή. Και νομίζω ότι έχω νου και κρίση να κρίνω κάποια πράγματα. Και δεν υπερασπίζουμε τον Καρυπίδη γιατί ούτε καν τον ξέρω. Και εγώ έχω, και εγώ έχω νου και κρίση για να ξέρω τι λέω. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Έτσι. Ναι. Εγώ στέκομαι σε αυτή τη λεπτομέρεια. Τι εννοώ, και τι εννοώ. Αν εσύ δεν με κατάλαβες, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν σε κατάλαβα εγώ. Όχι. Αν εσύ δεν με κατάλαβες, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν σε κατάλαβα. Όχι. Δεν σε κατάλαβα. Όχι. Αν εσύ δεν με κατάλαβες... Μη με αναγκάσεις να πω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Γιατί τι θα πεις, φίλε. Θα σου πω μονάχα αυτό. Ναι, ναι. Έκανες τεστ, έτσι. Δεν μιλά, ούτε σε ξέρω. Ναι, ούτε τον Καρυπίδη ξέρω. Ωραία. Έτσι. Ναι. Και δεν έχω κανένα... Και ούτε μου πέφτει λόγος, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά επειδή πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ κάποια πράγματα, γιατί εγώ σέβομαι τη δημοσιογραφία και σέβομαι την ενημέρωση. Και λέω, τι ενημερώθηκα εγώ, τι ενημερώθηκα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ότι έχουμε έναν προπονητή φοβερό, η ομάδα πάει πολύ καλά, η ομάδα πετάει, η ομάδα πετούσε γιατί ήταν απροπόνητη. Γιατί στις προπονήσεις που πηγαίνατε και βλέπατε εσείς, οι παίκτες παίζαν κορόιδο. Το είπε κανένας που έκανε ρεπορτάζ στον Άρη. Δεν το είπε κανείς. Αυτό είναι ενημέρωση, φίλε. Είπαμε εμείς από λίγο, αυτό το μικρόφωνο. Διάλογο θα κάνεις, φίλε. Μονόλογο δεν θα κάνουμε. Να ολοκληρώσω και μετά. Ολοκλήρωση. Να ολοκληρώσω. Ναι. Αν λοιπόν εγώ έτσι, ναι. Είμαι ο παδός μιας ομάδας. Ναι. Του Άρη, του ΠΑΟΚ, του οποιοδήποτε, του Θρασίβουρου, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Και έχω σωστή ενημέρωση και ολοκληρωμένη. Ναι, ναι. Εντάξει. Είναι δεδομένο ότι σε μια τέτοια περίπτωση που διώχνεται ένας προπονητής θα πάρω και τη σωστή θέση. Όταν εγώ ξέρω ότι ένας προπονητής, έτσι, στην προπόνηση δεν δίνει τίποτα. Όταν ξέρω ότι αυτός ο προπονητής δεν κάνει καμιά ανάλυση και όταν κάνει ανάλυση στο συγκεκριμένο παιχνίδι μπερδεύει την ομάδα, έτσι, του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Εσέ παρακαλώ πες μου, αυτός ο προπονητής μπορεί να σταθεί, έτσι, σε αυτή την ομάδα απέναντι σε αυτούς τους παίκτες. Μία ερώτηση σου κάνω εγώ και συγγνώμη που σε διακόπτω. Είμαι ο Τάσος Τρέγκας. Όχι, συγγνώμη, ισχύουν αυτά που είπα. Το αν ισχύουν ή όχι. Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή σου. Είναι η άποψή σου, φίλε, και είναι και η άποψη του Νίκου. Αλλά σε κάνω μία ερώτηση και απάντησέ μου με το χέρι στην καρδιά. Πάντα με το χέρι στην καρδιά. Ωραία. Την τρίτη αγωνιστική που όλοι κάνατε post στο Facebook, τη βαθμολογία με 3-3, τα έλεγε αυτά. Εγώ. Ναι. Όταν το καλοκαίρι στην προετοιμασία στα φιλικά
είχες 0 γκολ παθητικό, τα έλεγες αυτά. Θα σου πω κάτι. Όχι, να μου απαντήσεις. Επειδή είπα κάτι στον, έτσι, στον συνεργάτη σου δίπλα, ξέρει αυτός. Ναι. Εντάξει, ναι. Υπήρχε πρόταση να φύγει ο προπονητής μετά τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης που πετούσε. Αδερφέ, η ομάδα. Είναι ξεκάθαρη η ερώτησή μου. Την τρίτη αγωνιστική. Μα σου δίνω την απάντηση. Όχι, δεν είναι απάντηση αυτή. Αυτό που, δεν είναι απάντηση αυτή. Αυτό είναι η επεκφυγή της απάντησης. Άσε με να το απαντήσω και να το πω ότι αυτό δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις γιατί στο ρωτάω. Ναι, για πες μου. Γιατί όσο όλα είναι καλά στην ομάδα. Τάσο, και όσο η ομάδα. Όχι, φίλε, σε ακούμε τόση ώρα, 5 λεπτά δεν σε διόκοψε κανείς. Συγγνώμη, ναι, και σε βάσου μισό λεπτό, εγώ θα σταματήσω. Ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο η ομάδα πάει καλά, δεν γκρινιάζει κανείς. Όταν η ομάδα που έκανε 3 σίτες του Άρη, έτσι, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, 4 με τον Πανιόνιο, άρχισαν να στραβώνουν τα πράγματα, εκεί έφτυγε ο προπονητής. Τι να σου γράφαν δηλαδή, ρε φίλε, όταν η ομάδα κάνει 3-3. Σταματάω εδώ. Δεν με απάντησε όμως την τρίτη αγωνιστική που είσαι 3-3, τι έλεγε. Τον Νίκο αναφέρθηκε. Εγώ σταματάω. Απάντησα, Τάσο. Ωραία. Α απαντήσω, Νίκο. Άσε, να ευχαριστώ για την απάντηση. Ποτέ δεν είπαμε. Να απαντήσω εγώ. Να απαντήσω κι εγώ τώρα. Ποτέ δεν είπαμε από αυτό το μικρόφωνο ή από το site ότι ο Άρης είναι φοβερή ομάδα. Ποτέ δεν είπαμε, ούτε εγώ ούτε ο Χρήστος από αυτό το μικρόφωνο του Άρη. Είπε ότι. Α, για ποιου μιλάμε. Μην του τσουβαλιάζει όμω όλου. Γιατί εγώ. Ναι, πρόσεξε όμω κάτι. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, επειδή είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν. Εγώ μετά το μάθημα με το Λεβαδιακό είχα γράψει ένα blog. Και είχα γράψει ότι ναι, μεν η ομάδα κερδίζει, αλλά υπάρχουν κάποιε αδυναμίε που είναι φανερέ και πρέπει να τι διορθώσει. Εντάξει. Στη συνέχεια. Εννοούσε όμω αδυναμίε, άκουσε με λίγο, αγωνιστικέ, έτσι. Δηλαδή. Σ' ακούω συνέχεια. Έλεγες για παράδειγμα αυτός ο παίκτης, ο άλλος ο παίκτης, αυτός δεν κάνει για παράδειγμα να μπει, καταλαβαίνεις, αυτό είναι άλλο θέμα. Ονοεί το μερικές φορές, φίλε. Μπράβο. Δεν είναι μόνο το ότι μπορεί να νομίζεις εσύ, και άλλο μπορεί να ήταν από πίσω. Να πω κάτι και να ολοκληρώσω. Να πεις και να ολοκληρώσεις, φίλε. Και σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Ναι. Πρώτα, ο Ερέρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ένας φανταστικός άνθρωπος. Καλή του όρο όπου και να είναι. Ένας φανταστικός άνθρωπος. Υπέροχος άνθρωπος. Okay. Έτσι. Ένα αυτό. Προπονητής όμως, έτσι, με φοβερές αδυναμίες. Και πες μου σε αυτά που είπα, αν κάπου, καν κάτι από αυτά τα δύο που είπα είναι ψέμα. Αν παρακολούθησες προπόνηση του Άρη, γιατί έτσι από ποδόσφαιρο λίγο πολύ δεν χρειάζεται να είσαι ποδόσφαιρο. Κάτι έχουμε όλοι. Λίγο πολύ. Πες μου σε παρακαλώ, είδες κάτι ξεχωριστό, είδες κάποια τακτική, είδες κάποια ανάλυση του αντιπάλου. Εδώ μια φορά πήγε να γίνει ανάλυση και μπέρδεψε τις ομάδες. Δεν παρακολουθούμε. Αυτά είναι, συγγνώμη λίγο, θέλω να μου απαντήσει. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Μπράβο, ευχαριστώ αυτό πολύ. Αυτό που είπε ο Καρυπίδης είναι νομίζω, αλήθεια. Αν αυτό το ήξερε ο αριανός κόσμος, δεν θα ζηχαζόταν όταν έγινε η αποπομπή, έτσι, του Ερέρα. Αυτό θέλω να πω. Και μη μου βάζεις στη διαδικασία τι είπα εγώ και τι δεν είπα. Γιατί να διχαστεί δηλαδή. Όχι, αν ο αριανός ήξερε, και μπορώ να πάρουν τηλέφωνο τώρα οι άνθρωποι, αν ο αριανός κόσμος γνώριζε, έτσι, αυτές τις λεπτομέρειες, όταν με το καλό έφυγε ο Ερέρα, και επαναλαμβάνω αυτός ο φανταστικός άνθρωπος. Okay, φανταστικός, έτσι, άνθρωπος, ναι, okay. Φανταστικός. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν έφυγε ο Ερέρα, όλοι θα λέγανε στο καλό να πάει ο άνθρωπος, ευχαριστούμε για αυτά που πρόσφερε, αλλά μέχρι εδώ. Γιατί είδατε μετά τις αδυναμίες και απαντώ έμεσα και στον Τάσο. Οι αδυναμίες μιας ομάδας απροπόνητης δεν φαίνονται τις πρώτες αγωνιστικές. Όταν η ομάδα είναι απροπόνητη, τις πρώτες αγωνιστικές πετάει. Γιατί τα πόδια δεν είναι βαριά. Εγώ άλλο ήθελα να σου πω, φίλε. Δεν μπορεί να σου γράψει κάτι πόδια. Διαφορετικό. Είτε ξέρεις είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε δημοσιογράφος από αυτό που βλέπει. Όταν στις τρεις αγωνιστικές και στα φιλικά βλέπει ότι η ομάδα πάει καλά, τι να σου γράψει. Τάσο, να φύγει ο ένας και ο άλλος. Τάσο, εσύ όμως είσαι έξω, έτσι. Ο δημοσιογράφος, αυτός που κάνει ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν είμαι δημοσιογράφος, φίλε. Απλά. Παρακολουθεί. Ναι, άλλο σου λέω. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές σου λέω τι να σου λέω. Άκουσε με λίγο. Όταν οι δημοσιογράφοι τα γράφουν, είναι κακοί. Όταν οι δημοσιογράφοι δεν τα γράφουν. Όχι, τώρα μιλάω εγώ, περίμενε. Όταν οι δημοσιογράφοι τα γράφουν, είναι κακοί. Όταν δεν τα γράφουν, πάλι είναι κακοί. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Ό,τι και να γράψει ο δημοσιογράφος, άσε με να ολοκληρώσω. Ό,τι και να γράψει ο δημοσιογράφος, υπάρχει στην ομάδα ένας πρόεδρος και ένας τεχνικός διευθυντής. Αυτοί αποφασίζουν. Και ο διχασμός του κόσμου που λες για τον Ερέρα, το έγραψα και την προηγούμενη εβδομάδα και είναι πραγματικότητα. Είδαμε τις πρώτες 3-4 αγωνιστικές στον Άρη να αλλάζει 4-5 μπαλιές μετά από 4 χρόνια που τα μάτια μας πονέσανε και ξαφνικά νομίζαμε, άλλος λίγο, άλλος πολύ, ότι η ομάδα μπορεί να πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να πας να κάνεις το κάτι παραπάνω από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό. Εντάξει. Σωστό. Η προσδοκία του ανθρώπου, έτσι, του αριανού κόσμου,
Δεν ήταν λάθος. Άλλο η προσδοκία και άλλο το που το μπορείς. Εγώ θέλω τον Άρη πρωταθλητή κάθε χρόνο. Μπορώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λεπτομέρεια, Νίκο. Αν όμως ήξερε ο κόσμος ότι η ομάδα έχει αυτές ακριβώς τις αδυναμίες, υπάρχουν δηλαδή αυτά τα προβλήματα. Έτσι, δηλαδή η ομάδα δεν κάνει προπόνηση όπως πρέπει να κάνει προπόνηση. Ότι υπάρχει πρόβλημα και τα λοιπά με την ανάλυση, με την τακτική. Δεν θα αυτά... Το ξέραν οι άνθρωποι της ομάδας και αυτό ήταν αρκετό σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ορίστε. Το ξέραν οι άνθρωποι της ομάδας και αυτό ήταν αρκετό. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Αυτές για τις προπονήσεις καταρχήν. Ένα λεπτό. Ξέρεις όμως, Νίκο. Ζάχος. Να πω και εγώ λίγο συζήτηση. Ξέρετε όμως ότι όλοι όσοι έχετε μικρόφωνο, έτσι. Και καλώ έχετε το μικρόφωνο. Εγώ δεν τα έχω με κανένα, ούτε με τον ίδιο. Φίλε, και εσύ μικρόφωνο έχει τώρα. Κουβέντα κάνουμε και βλέπουμε πώς μπορούσε να αποφευθεί ένα πρόβλημα. Αν υπήρχε σωστή ενημέρωση, εγώ εκεί στέκομαι σε αυτή τη λεπτομέρεια. Δηλαδή, ρε φίλε, ο κόσμος θα αλλάξει, ρε φίλε, το θέμα με τον Ερέρα. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που αποφασίζουν την ομάδα. Ορίστε. Ο κόσμος θα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι και αυτοί οι άνθρωποι, όποιοι και αν είναι αυτοί, έτσι, λειτουργούν μέσα από φοβερή πίεση, ε. Και μην ξεχνάς, μαθητής υπήρξες. Αν υπήρξε, φυσικά και υπήρξε. Αν λειτουργούσε ο Καρυπίδης. Τρεις εξουσίες, στην ουσία μία. Η τέταρτη εξουσία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν ο Καρυπίδης λειτουργούσε υπό πίεση και ο Διαμαντόπουλος, ο Παντελίδης θα είχε φύγει ήδη. Ποιος? Αν λειτουργούσαν υπό πίεση, ο Παντελίδης θα είχε φύγει ήδη, να το ξέρεις. Λοιπόν, αδερφέ, τα υπόλοιπα και τη γνώμη σου, σε παρακαλώ, αύριο στο All About Άρης. Εντάξει, φίλε. Όχι, Τάσο. Μιλάμε κανένα 20 λεπτό γιατί. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχει άλλες δύο γραμμές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τίποτα, Νίκο, να είσαι καλά. Ήσουν εδώ και επειδή αναφέρθηκε σε σένα. Μετά εκπομπή έχει γι' αυτό. Καλά έκανε. Καλά έκανε και μπήκε. 10 δευτερόλεπτα θέλω. Έχουμε δύο γραμμές. Ωραία, θα στο κλείσουμε. Θα πω την αγγελία. Δεν μπορούσα να πω κάτι και δεν μπόρεσα φυσικά. Πάμε. Εσύ είπε. Πάμε στου δύο. Αν περίμενα. Καλησπέρα. Όχι. Στο τελευταίο. Στο τελευταίο αν υπάρχει. Παραπέντε βλέπω. Έπεσαν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, όλους, δεν λέω ότι αυτό που ο φίλος αυτά που έλεγε έχει μία βάση. Αλλά τι δεν συμβαίνει. Επειδή και η φωνή του είναι και κάπως έτσι λίγο παλαιός φαίνεται και από τη φωνή. Δεν είναι ας πούμε πιτσιρικάς. Ότι πιστεύω ωραία, ότι δεν... Ωραία μίλησε ο άνθρωπος. Όχι, έτσι, είπε τη γνώμη του, την άποψή του. Έτσι, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να αντικρούνται. Σαν βάση, σαν λογική, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, λέει γιατί δεν μου τα είπατε σε μένα για να κρίνω ανάλογα. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι, βέβαια, να, το πω, να του πει ρε φίλε ότι αυτό είπε, αυτά τα δύο θέλω να πω. Λέει στις προπονήσεις ότι δεν γίνονταν δουλειά. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το δεν πράγμα. Δεν νομίζω καταρχήν πλέον. Όχι, όχι. Άλλο βασικό. Δεν νομίζω πλέον ότι ο δημοσιογράφος πάει στις προπονήσεις ούτε του Άρη, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε του Ηρακλή. Πρώτον αυτό και δεύτερον, αυτό το λάθος που έκανε ήταν, όντως το παραδέχτηκαν νομίζω και το ξέραμε λίγο πολύ, κυκλοφορούσε αυτό, ήταν την ώρα που έκανε υποτίθεται τακτική. Αυτό από πού να το ξέρει ο δημοσιογράφος. Φίλε, θα σου το πω μια απάντηση. Ναι, αυτά τα δύο δεν μπορεί να τα ξέρει. Ή παίκτης θα το πει, ή ότι δεν κάνουμε καλή προπόνηση, δεν κάνουμε καλή προετοιμασία, όπως μας τα λέγανε το και καλοκαίρι, μας. Το καλοκαίρι έκανε προετοιμασία ο Ενρίκε, όλη την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ενρίκε που είναι παιχταράς. Ναι, είναι καλός παίκτης. Έχει δώσει και κύπελο και είναι από τα αγαπημένα παιδιά της Κερκίδας. Ναι, με το offside, okay. Μπράβο. Με το offside, okay. Ναι. Έτσι θέλω, τα παίρνω όλα με offside. Έτσι, καλά, λοιπόν, αυτό καλά. Έτσι θέλω. Γιατί όταν αυτό έπαιξα, και εγώ με offside. Όταν έπαιξα κανονικό ποδόσφαιρο και εγώ με offside. Και κέρδισα το περσινό πρωτάθλημα, μου το κλέψα. Σωστά, και εκείνο offside δεν πιέζα. Ναι, και εκείνα offside, όλα offside. Λοιπόν, ο Ενίκη λοιπόν έκανε την προετοιμασία κανονικά με την ομάδα και κανείς δεν περίμενε ότι αυτός ο παίκτης θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σερνόταν κυριολεκτικά στην προετοιμασία, δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε μία πάσα. Ήταν ένα χάλι μαύρο. Αυτό δεν το γνώριζε κανείς. Μπορεί να στέλνει κάποια μηνύματα δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ με το Γάντι. Ωραίο παράδειγμα δηλαδή. Με το Γάντι, αλλά δεν μπορεί να βγει ο Κόλκας ή ο Τσορμπατζόγλου που ήταν τότε ή ο Στέργιος ο Αναστασιάδης ή η Μπούντου ή η Αγάπη Γαβριλίδου και να σου πούνε ρε φίλε ο Ενρίκε σέρνεται. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Η διαπίστωση και το αποτέλεσμα αυτής της άσχημης προετοιμασίας που έκανε ο Ενίκη, ποιο ήταν? Η αποχώρησή του από την ομάδα. Με κατάλαβες? Ποια είναι η διαφορετικότητα στη συζήτηση που κάνουμε? Δηλαδή και ο ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος που εγώ δεν το έχω ζήσει, δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι διαφορετικός παραγωγός, Παύλο Οπαδός, έτσι. Κάνει ένα λειτουργήμα, φίλε. Πάνω σε αυτό το λειτουργήμα που είναι η δουλειά του και ζει από αυτό, πρέπει να είναι προσεκτικός στο τι θα γράψει, στο πώς θα στο πει, να μην σε παραπληροφορήσει.
ή να μην σε πουλήσει παπά ή να μην σε αβαντάρει. Πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα 100% στο δημοσιογράφο. Για μένα προσωπικά. Τώρα, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επικαρπώνονται τη δημοσιογραφική ιδιότητά τους, κάποιοι οι οποίοι είναι υποκινούμενοι, κάποιοι οι οποίοι παραπληροφορούν και διαμορφώνουν δασμένα την κοινή γνώμη, ναι, σε αυτό το κομμάτι συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Αλλά ο σωστός ο δημοσιογράφος θα σου γράψει αυτό που βλέπει. Χωρίς να θέλει να σε παραπληροφορήσει ή να σε διαμορφώσει λαδασμένα τη γνώμη που έχεις σχηματίσει. Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί να γράψει, φίλε, κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπεις κι εσύ στον τηλεοπτικό δέκτη σου. Γιατί θα εκτεθεί. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Θα το κάνει μία φορά, θα το κάνει δύο φορές, θα το κάνει τρεις. Θα τον πάρουν χαμπάρι και θα αρχίσει το κράξιμο της αρκούδας. Έλα, Ζάχο. Λοιπόν, έχουμε φίλο, αν δεν έχουμε. Τελευταίο. Δύο. Δύο. Έχει γραμμές. Δεν είδα. Εντάξει, πάμε. Πάμε, δεν πειράζει. Θα πάρουμε και 5 λεπτά από την άλλη. Ούτε το offside, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Έτσι, όλα offside. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, δευτερολογείς ένα λεπτό. Όχι, κόκκια, γιατί άκουσα το προηγούμενο που μιλούσε και δεν είχατε απάντηση να του δώσετε. Μα την έδωσε την απάντηση. Ποια ήταν η απάντηση. Τόση ώρα τι δίνατε. Ακούστε να σα πω εγώ. Πέταξε λίγο. Άκου λίγο, φίλε. Το ότι δεν μπορεί να μην είχαμε να δώσουμε την απάντηση που ήθελε να ακούσει εσύ. Άσε να ακούσουμε τα πείτε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όσα. Καταρχήν, με ακούτε. Ναι. Ναι. Όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Ή πηδάει και τα φτάνει. Λοιπόν, αυτό δεν πηδάει να τα φτάσει, δεν γίνεται. Λοιπόν, όλα γίνονται. Εδώ άντρας μάντρα γίνεται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε, ο Ερέρα και ο Παντελίδης είναι μέρα με τη νύχτα. Καταρχήν, δεν έκανε αυτό, δεν σύγκρινε τους δύο. Θέμα, δεν είπε. Θέμα, ναι, αλλά Κώστα δεν είπε ότι ο Παντελίδης. Να πω την άποψη. Ναι, αλλά λες κάτι που δεν είπε ο άνθρωπος. Ναι, δεν έκανε, λέει, προπόνηση. Δεν είπε υπέρ του Παντελίδη. Δεν έκανε ανάλυση. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λέτε, ο Παντελίδης που έκανε ανάλυση, τι πέτυχε. Το τι πέτυχε στο τέλος χρονιάς θα το δούμε, Κώστα. Αυτό θα σου πω, κάνει ανάλυση. Μέχρι σήμερα, κοίταξε για να έρθει, αν δεν είχαν φυσική κατάσταση. Άκουσε να σου πω, Ζάχο, εσύ τα έχεις ακούσει. Έχεις ακούσει τι είπε ο Μπάμπης ο Μουστακίδης, έχεις ακούσει τι είπε ο Μανώλης ο Μητσόπουλος. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου, έπαιξα και εγώ ποδόσφαιρο στη Γερμανία. Ναι, λοιπόν, έπαιξα και εγώ ποδόσφαιρο στη Γερμανία και όποιος προσπαθήσει να κάνει αυτή τη σύγκριση το πώς ποδόσφαιρο έπαιζε ο Άρης και πώς μπαίναν οι βάσεις για να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, φάνηκε. Μέχρι τη δέκατη αγωνιστική όλοι λέγανε τι καλό ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης και ρώτα σήμερα έναν να σου πει τι ποδόσφαιρο παίζει ο Άρης. Okay. Σε αυτό έχει δίκιο ο Κώστας τώρα, έτσι. Ναι, το μεγαλύτερο λάθος συγκρίνουν όλοι το πρώτο ημίχρονο με τον Παντελαϊκό. Δεν ξέρουν όμως ποδοσφαιρικά ότι ο Παντελίδης σαν επαγγελματίας προπονητής έκανε το μεγαλύτερο λάθος. Έβαλε τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο να πρεσάρει σαν την Μπαρσελόνα, που ούτε η Μπαρσελόνα θα άντεχε να βγάλει το δεύτερο ημίχρονο. Okay. Εκεί φαίνεται η ποιότητα του προπονητή. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κωνσταντίνα, τα πούμε και αύριο, ρε φίλε, γιατί είναι λίγο αργά. Έγινε. Και μια γραμμή. Στον τελευταίο φίλο. Στον τελευταίο φίλο. Δύο τελευταία, λέω, Γιάννη, μην πάρεις. Έλα, οι δύο τελευταία από ένα-δύο λεπτάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, λοιπόν, θα συμφωνήσω λίγο με τον Τάσο, με αφορμή το προηγούμενο κύριο που έλεγε, ναι, για όλα αυτά που έλεγε. Λοιπόν, τη στιγμή που η ομάδα ξεκίνησε με 4 νίκες και μια ήττα, την οποία δεν άξιζε στον Παζιάννα, με ένα γκολ καραμπόλα. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να βγει ένας δημοσιογράφος να πει ότι ξέρετε, εμείς είμαστε στη δεύτερη θέση, ας πούμε, αλλά ο Ερέρα δεν κάνει προπόνηση. Δεν γίνεται. Αλλά οι παίχτες κάνουν χαβαλέ. Και πείτε μου τώρα, αν το έκανε κάποιος αυτό, δεν θα έβγαινε όλος ο ντουνιάς και όλος ο κόσμος να του πει ότι θέλει το κακό της ομάδας και τέτοια. Σωστό, είναι δυνατόν. Βέβαια, με αυτό τον είπα. Ή να πει πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ακόμα και αν το ήξερε κάποιος δημοσιογράφος, ξέρετε, στην ανάλυση του αγώνα, ο Ερέρα μπέρδευε τις ομάδες. Σωστό, πριν τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ να πει κάτι τέτοιο και δεν θα τον έτρωγε όλος ο κόσμος. Σωστό, απόλυτα σωστό αυτό που λες. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Να το πούμε εμείς. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, Ζάχο, στο τέλος θα δείξει. Στο τέλος θα δείξει. Να σου πω κάτι, ο Όγιος έπαιζε μπάλα. Έπαιζε μπαλάρα, έπαιζε ο Άρης με τον Όγιο. Είχαμε σε 10 αγώνες, 8 χ, μια ήταν μια νίκη. Έτσι ακριβώς. Ήρθε ο Ερνάντεθ, πιο ορθολογικός, βγήκαμε Ευρώπη. Αν στο τέλος βγω Ευρώπη, ας τη βγω και με μισό μηδέν, και με ένα μηδέν δεν με νοιάζει, ας ποτέ. Έτσι, και όλα αυτά ξεκρίνουν. Βέβαια, τα λάθη, είπαμε, το λέμε και συνέχεια, τα λάθη να γίνονται παθήματα και να μην τα επαναλαμβάνουμε δυσκόσον, αν δεν το βλέπουμε αυτό, βέβαια, έτσι.
Σωστά, σωστά, ναι. Δεν το βλέπουμε αυτό. Θέλει λίγο ψυχραιμία από όλους μας. Πώς να το κάνουμε. Και για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά, με πολλά παραδείγματα από το παρελθόν, γίνεται κάτι, το οτιδήποτε γίνει στον Άρη, το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Μέχρι και αν αλλάξουμε, ξέρω εγώ, να διώξουμε το Σόλωνα που κόβει τα ειστήρια και βάλουμε, ναι, κάποιον άλλον, ποιο θα χωριστούμε στα δύο. Ο ένας, γιατί ο Σόλωνας, γιατί ο Σόλων και ο άλλος όχι ο Σόλων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε να είσαι καλά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα. Γίνεται, η κοινή λογική να τη χρησιμοποιήσουμε δεν μπορούμε. Αν βγάλουμε άλλους 10 ακροατές, ο κάθε ακροατής θέλει μέσα από τη δημοσιογραφία να διαβάζει ό,τι του βολεύει, ό,τι του κάθεται καλά. Εγώ δεν είναι έτσι, παιδιά. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου και ό,τι ακούν τα αυτάκια μου, φίλτατε. Και επειδή αυτό έχει ως κύριο αποτέλεσμα τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδος, η εικόνα της ομάδος αντανακλά αυτό που γίνεται σε όλη την ομάδα. Δεν μπορεί η ομάδα να μην είναι καλά και να πηγαίνει καλά ή και το αντίθετο. Δεν γίνεται. Κατάλαβες. Όταν υπάρχει υγεία θα βγει και στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός είναι από αν όλες οι επιλογές είναι πολύ παταγώδη αποτυχία έχουν. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Έχει κι άλλον. Ναι, πάμε. Βέβαια τελευταίος. Λοιπόν, κλείσον. Καλά, σήμερα είσαι άδικος. Σήμερα είσαι άδικος. 10 και 3 λεπτά είναι ήδη. Σήμερα είσαι άδικος. Έχουμε μιλήσει για μπαλίτσα. Περιμένουμε μισή ώρα, πέσαμε τρεις φορές. Έπεσε τρεις φορές. Τι, ο Άρης είσαι. Πάλι. Ο Άρης είμαι. Έγινε αργανός σήμερα. Έγινε. Πολύ το ίδιο αστείο. Λέει, δεν πειράζει. Να κάνω μια πρόταση στην εκπομπή όταν θα έρθω. Να κάνεις. Κάθε στιγμή με το καλό πρωτοθέος. Θα έρθεις εδώ και θα σε κλείνουμε. Ακούς, όχι, σοβαρά, να κάνω μια εκπομπή, ρε παιδί, γιατί ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Έλα εδώ πέρα, ρε φίλε, ανοιχτό είναι το σύνδιο. Άκου, λίγο, σοβαρά, Ζάχο, να σας εξηγήσω έτσι επιστημονικά, να πούμε πώς δομείται μια προπόνηση, μια προετοιμασία, με μεγάκυκλους, μεσόκυκλους προπόνησης, καλεντάρι, πώς φορμάρεται, διφορμάρεται μια ομάδα κτλ. Και ας κάνουμε και μετά live συζήτηση με τους, για να το καταλάβω. Okay, οκ, πότε έρχεσαι. Για να το καταλάβει, μάλλον το καλοκαίρι, ξέρω. Α, τώρα σε λίγο θα είναι. Εντάξει. Κοντά. Όχι, σοβαρά. Εγώ νόμιζα με στον άλλο μήνα. Εγώ νόμιζα μήνα. Τουλάχιστον Πάσχα θα έλεγε. Καλά, άρεσε. Τι πούστε. Το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Έλα, θα λείπουμε εμεί, άντε. Θα έρθω, εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να σου πει ένα ριζετικά Σαββατοκύριακο καμιά μέρα. Καμιά-δύο μέρε που να έρθω έτσι επικουρικά. Άντε. Έλα, επίκουρε. Και αύριο μέρα είναι, σε ακούσουμε αύριο. Θα την κάνετε την πρόταση. Είπε, θα έρθει, η πρόταση είναι αυτή. Θέλουμε να κάνουμε και live εκπομπή εκεί πέρα να ακούει και ο κόσμος. Να ακούσει πρώτα, να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει προπόνηση. Και μετά, ας πάρουν και τηλέφωνο, να λύσουμε και τις απορίες. Γιατί ό,τι του κατεβεί του καθενός, ακούει κάτι στο καφενείο από έναν άσχετο οπαδό, παύλα, δημοσιογράφο και το βγάζουν και το λένε. Τώρα μας έκανα και και προπονητή τον Παντελίδη. Και ο Άρης σημειωτέων, έτσι, διαβλέπω τα στατιστικά λίγο, τρέχει ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα που έτρεχε και πριν. Που είναι απαράδεκτο αυτό. Γιατί σε τρεις εβδομάδες, σας το έχω ξαναεξηγήσει, όταν έχεις τρεις εβδομάδες ειδικά διακοπή, έτσι μέσα σε τρεις εβδομάδες σε επαγγελματία αθλητή ανεβάζεις φυσική κατάσταση. Γι' αυτό πολλοί κάνουν το τεφορμάρισμα μέσα στον Ιανουάριο. Λοιπόν. Ψηλά γράμματα. Καληνύχτα. Και αύριο εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Μπράβο, Πορκίτο. Φάγαμε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Φάγαμε. Ζεστό ψωμάκι με Πορκίτο. Τι να κάνουμε. Μας έστειλε εδώ τα πάντα όλα. Αύριο θα βγεις νωρίτερα. Πάμε στους βασικούς. Άντε σάλιατζι, άντε. Εγώ μωρέ. Άντε σαλιάτζι. Μία ώρα σου είπα τελείω και το γραμμές είχαμε. Πω. Εσκομπάρ. Τι να κάνω εδώ, μου καθάριζες πιανές ευρωμότρικες. Συγγνώμη εδώ. Ποιος βρωμομούσεις κάθεται εδώ. Ποιος κάθεται εδώ ρε παιδιά. Τι λέχρα είναι αυτή ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ξεσπάλει. Τρίκες λες και έγινε να πούμε. Έτσι και τις μαζεύαμε δύο πουλόβερ κάτω. Αλοπικία είναι. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δικά μου, να πω ότι είναι δικά μου δεν έχω. Εσύ ένα μαξιλάρι τρίχα από μουσι γεμίσαμε. Ελπίζω να είναι από μουσι. Να μην είναι κανένα και ξύνει τέλος πάντων το μουσι. Το Μούσια, ναι. Λοιπόν. Ναι. Εσκομπάρ, Γεωργίου Παπανδρέου 9 και τηλέφωνο 2311. Το Μούσια είναι βρώμα, ρε φίλε. 208-301. 2311. Λείπει σκόνες. Δεν είναι λείπει, εδώ είναι. 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας είναι το Εσκομπάρ. Το ρότερο στέκει της πόλης για να απολαύσει αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τη αγαπημένη ομάδα. Και να κάνετε και τα φθαλμόλα τρώσε εκεί με τα μωράκια, τα ξανθά. Τα ξανθά τα πλασματάκια που λέει ο. Ξανθό πλασματάκι. Ζάχο, αυτό είναι υπέροχο. Αρπακτικό είναι αυτό. Γιατί να μην είμαι 19 τώρα, Ζάχο. Ναι, 19 πώς να είναι, είναι λίγο δύσκολο. Στο μυαλό 19 είναι. Εντάξει, μια χαρά. Οχ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το εξειδικευμένο συνδικαίο αυτοκινήτο Motorsport Σερκέζο στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου 252 στην Νεάπολη, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κάνετε το σέρβις του οχήματός σας παντός τύπου με special ανταλλακτικά γνήσια και για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων 2310 635 80 και 9.
Ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρεατικά, χειροποίητες του μιας να τρέχουν τα σάλια σας. Κοντά μας και σήμερα ήταν ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο, με σουβλάκια, με κοτόπουλο, με πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού, με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το Πορκίτο? Στην Καραλού και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Δελιβεριά παραγγελίες τώρα στο 2310-520-555. Μοναδικές γεύσεις, ζουμερά τα πάντα, προσιτές τιμές από το ψητοπολείο Πορκίτο. Πάρτε και 10 έκπτωση κουτραντάν σε κάθε παραγγελία εφόσον κατεβάσετε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android. 10%. Ναι, φίλε, 10 ευρώ παραγγελία, θα δώσεις 9. Άσχημα είναι. Παίρνεις μια λαγάνα την καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά από την εκπομπή Μπαλαντέρ, ναι, τον Νίκο τον Μοσχοβίτη και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που πιστεύω ότι έχουν πάρα πάρα πολλά να σας πούνε μόλις αποχωρήσουμε εμείς από το στούντιο. Ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα όλο τον κόσμο. Συμμετοχή που είχε και την τεράστια συμμετοχή και σήμερα, για την ακούρασή σας με τα μηνύματά σας, με τις τηλεφωνικές σας γραμμές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα, 8 Πέμπτη είναι αύριο, μην παρεντεύεστε με την Παρασκευή, Παρασκευή 10 η ώρα. Και τον Ιχολίπτη μας να πούμε να ευχαριστώ, τον Ιωάννη Ζάτση, που ήταν εδώ και σήμερα. Λοιπόν. Από Ζάχο Ντρούλινγκ, από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρίγα, Ιωάννη Ζάτση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.